την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, εκλάψα και πονέσα. Λύουμε κι αρρώθη μου, οι, 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 να ανασπάλω και πορώ. Λύουμε κι αρρώθη μου, οι, 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 να ανασπάλω και πορώ. Μια κι άλλο η ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο η ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πεινά, οι, 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 και το μάτια με πλήνα. Κυρίες και κύριοι, καλή σας ημέρα. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου. Θέλαμε να ξεκινήσουμε τη σημερινή εκπομπή με αυτό το μικρό, ελάχιστο αφιέρωμα, σαν φόρο τιμής, σε όλους αυτούς τους συνανθρώπους μας που κυριολεκτικά αφανίστηκαν στην γενοκτονία των ποντίων από έναν δήμιο, τον Τοπάλ Οσμάν, και όχι μόνο. Από έναν δήμιο ο οποίος κατέσφαξε τόσες χιλιάδες συνανθρώπους και δημιουργήθηκε αυτή η μεγάλη γενοκτονία των ποντίων που γιορτάζεται σαν σήμερα. Και εμείς οφείλουμε, ο καθένας από εμάς ξεχωριστά, να αποδίδει αυτό το φόρο τιμής προς τους ανθρώπους αυτούς που σφαγιάστηκαν σαν τα σκυλιά, επιτρέψτε μου την έκφραση, από τους Τούρκους του Κεμαλικού καθεστώτος, εξοντώνοντας χιλιάδες Έλληνες του Πόντου. Βέβαια, όταν στην ίδια μας την πατρίδα υπάρχουν ακόμη άνθρωποι, όπως καλή ώρα ο πρώην Υπουργός Παιδείας, ο Νίκος Οφίλης, ο οποίος είχε πει τότε εκείνη την περίφημη δήλωση ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων, πώς εμείς περιμένουμε από ανθρώπους, ας πούμε, της γείτονος, της Τουρκίας δηλαδή, να αναγνωρίσουν την γενοκτονία αυτή, τη γενοκτονία των χιλιάδων συνανθρώπων μας. Δύο στοιχεία έτσι θέλω να μοιραστώ μαζί σας και θα περάσουμε και στην κανονικότητα της εκπομπής, αλλά νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να τα δούμε αυτά τα στοιχεία, γιατί οι πόντοι υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν στον αιώνα των αιώνων. Ίσως οι άνθρωποι αυτοί είναι πολύ περισσότερο Έλληνες από κάποιους άλλους, έτσι. Και το πόσο αγαπάνε την πατρίδα και το πόσο αγαπάνε τα ήθη και τα έθιμα και όλα αυτά, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να το πούμε εμείς. Είχε γίνει μια σφαγή, διαβάζοντας κάποια ιστορικά στοιχεία, σε ένα από τα δεκάδες ελληνικά χωριά του Πόντου που αφωνίστηκαν από την μανία των Τούρκων στην τελική φάση της γενοκτονίας. Είναι το Μπεϊλάν. Όπου μπήκε, το Μπεϊλάν είχε μπει στο στόχαστρο του Τούρκου βασανιστή, του διαβόητου, το Τοπάλ Οσμάν, στις αρχές του 1922, όπου έφτασε μια είδηση στο χωριό ότι φτάνει ο Τούρκος δήμιος εκεί, προσπάθησαν να κρυφτούν σε κάθε γωνιά του χωριού εκεί, όμως μάταια. Το μόνο που κατάφεραν να κάνουν ήταν να συγκεντρωθούν στην εκκλησία του χωριού, στον Μπεϊλάν, όπου έφτασε εκεί ο Τούρκος δήμιος μαζί με τους υπόλοιπους που ήταν μαζί του. Οι μητέρες
αναμαλιασμένες, κυριολεκτικά κρατούσαν παρά το τσουχτερό κρύο και το φόβο που έτρεμαν τα γυμνά τους πόδια, κρατούσαν τα μικρά παιδιά τους στην αγκαλιά, μπήκανε μέσα στην εκκλησία για να προστατευτούν. Όμως ο Οσμάν δεν είχε πει την τελευταία του λέξη, πυρπόλησε την εκκλησία απ' άκρη σ' άκρη και δεκάδες μητέρες με τα παιδιά τους, με τους γονείς τους, με αυτό, κάηκαν ολοζώντανοι μέσα σε αυτή την εκκλησία, στο Μπεϊλάν, όπως είπα, του Πόντου. Όσοι κατάφεραν να ξεφύγουν για λίγο, τους βρήκαν οι στρατιώτες του Οσμάν και τους εκτέλεσαν εμψυχρό. Αυτά και άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα στοιχεία αποτελούν αυτή την τραγική, πραγματικά, στιγμή που αναβιώνουμε σήμερα κάθε χρόνο, 19 Μαΐου, για την γενοκτονία των Ποντίων. Κάποια στιγμή επιτέλους όμως πρέπει να αναγνωριστεί και αυτή η σφαγή. Πρέπει επιτέλους κάποιοι, αν θέλουν να λέγονται σύγχρονοι άνθρωποι της σημερινής κοινωνίας, θα πρέπει να αναγνωρίσουν αυτή τη γενοκτονία, όχι μόνο των Αρμενίων παλαιότερα, αλλά και των Ποντίων ειδικότερα, που χάθηκαν εκατοντάδες χιλιάδες ζωές και από τα πυρά και από τη φωτιά και από την κακουχία των Τούρκων. Αυτή είναι η αλήθεια και δεν αλλάζει, όσο κι αν κάποιοι θέλουν να κρύψουν αυτή την αλήθεια. Θέλουν να την κρύψουν κάτω από το χαλί όμως, γιατί ό,τι κρύβεις κάτω από το χαλί δεν πάει να πει ότι δεν υπάρχει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτά έτσι σαν ένα πολύ ελάχιστο αφιέρωμα για τη σημερινή μέρα. Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να θυμόμαστε και να μην ξεχνάμε, διότι όταν ξεχνάς όλα αυτά που βίωσαν οι πρόγονοί σου, κάποια στιγμή να ξέρεις ότι θα έρθει και το δικό σου τέλος, άνθρωπος χωρίς μνήμη, χωρίς πατρίδα, πάβει να βιώνει την ιστορία, είναι σαν να μην υπάρχει. Λοιπόν, αυτά, και ίσως χρειαστεί να πούμε ακόμα περισσότερα κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ίσως επικοινωνήσουμε με κάποιους ανθρώπους για να μας πούνε έτσι κάποια περισσότερα στοιχεία για όλα αυτά. Θέλω να, αν μπορέσουμε, Δημήτρη, να πεις στη γραμματεία μέσω του Σπύρου, του Λάτσα, ο οποίος έχει έρθει εδώ βέβαια πολλές φορές, ο Κωνσταντίνος Μπλούχος, ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Δράμας, ο οποίος, από ό,τι ξέρω, πρέπει να είναι και ποντιακής καταγωγής. Θα ήθελα έτσι να κάνω μια συζήτηση, μια κουβέντα μαζί του για τη σημερινή μέρα, εάν αυτό είναι εφικτό, ή έστω το δικό μας εδώ, τον Καβαλιώτη, τον Λαζαρίδη, που φαντάζομαι είναι ποντιακής καταγωγής και αυτός, τον Μακάριο τον Λαζαρίδη. Αν και εφόσον υπάρχει δυνατότητα για κάποιον από τους δύο, ήταν έτσι χαρά μας να συνομιλήσουμε. Εμείς θα προχωρήσουμε λίγο πιο κάτω, να δούμε τι έχουμε για σήμερα. Τρίτη, όπως είπαμε, 19 Μαΐου, και τα θέματά μας είναι και σήμερα πολλά. Αλλά μία κατάσταση που βιώνουμε καθημερινά είναι ότι άρχισε λίγο να με κουράζει το εξής θέμα. Σήμερα βέβαια έχουμε και ένα μικρό προβληματάκι εδώ στο στούντιο. Δυστυχώς το κλιματιστικό μας πρόδωσε λιγάκι, αλλά είναι στη διαδικασία της τεχνικής υποστήριξης. Αλλά αυτή τη στιγμή εδώ μέσα κάνει αρκετή ζέστη προβολής, καταλαβαίνετε τι γίνεται. Οπότε αν δείτε κάποια στιγμή αυτή την κίνηση, μην πλαγείτε, θα είναι από το θέμα ότι κάνει ζέστη. Αλλά οκ, συμβαίνουν και αυτά, μηχανήματα είναι. Έλεγα λοιπόν ότι αυτό που με κουράζει κατά κάποιο τρόπο ή με έχει κουράσει ήδη, είναι ότι βλέπουμε καθημερινά όλες οι εκπομπές, όλα τα δελτία ειδήσεων,
όλα τα μέσα ενημέρωσης να ασχολούνται στο τι θα πάρει ο καθένας, πόσα θα πάρει, πόσους εργαζόμενους θα κρατήσει, πόσα μέτρα θα έχει καρέκλα από την άλλη καρέκλα, πώς θα καθίσουμε στο αεροπλάνο, πώς θα καθίσουμε στην ταβέρνα, πώς θα ταξιδέψουμε το λεωφορείο. Κάνεις το ένα, πας να διεκπαιρεώσεις το ένα θέμα, το ένα πρόβλημα, βγαίνουν άλλα δύο. Τι θέλω να πω με αυτό? Ότι, ας πούμε, παραδείγματος χάρη η εστίαση, η οποία ανοίγει την ερχόμενη εβδομάδα, έδωσε την δυνατότητα η κυβέρνηση, επειδή υπάρχουν και κάποια μαγαζιά που δεν έχουν χώρο, τουλάχιστον εξωτερικό χώρο, ή έχουν πολύ μικρό χώρο, κάποια που είναι σε πεζόδρομους, να τους παραχωρήσει για ένα μικρό χρονικό διάστημα και ένα κομμάτι από τους πεζόδρομους, ώστε να αναπτύξουν κάποια τραπέζια, έτσι ώστε να μπορούν να έχουν κάποιο τζίρο αξιοπρεπή. Με το που ακούστηκε αυτό, βγαίνουν κάποιοι τώρα, οι οποίοι είναι εκεί στις γειτονιές, το ένα, το άλλο, και λέει, πάνε οι πεζοδρομοί μας, πώς θα περπατάμε εμείς, πώς θα κάνουμε τη βόλτα μας εμείς, πώς το ένα, πώς το... Καταλαβαίνετε τι θέλω να πω? Ότι πας να διορθώσεις το ένα, σου βγαίνει το άλλο. Αλλά, παιδιά, ποια είναι η δική μου γνώμη? Η δική μου γνώμη είναι η εξής. Κάποια στιγμή πρέπει όλοι μας, μα όλοι μας όμως, αυτό που λένε, αυτό που ακούγεται έτσι συχνά, να βάλουμε πλάτη. Να βάλουμε πλάτη σε όλα. Να προσπαθήσουμε να ανεχτούμε, να το πω έτσι, στην καθομλουμένη, να ανεχτούμε κάποια πράγματα. Δεν είναι για πάντα, δεν είναι για εσαΐ, είναι για κάποιους 2-3 μήνες. Έτσι. Άρα λοιπόν πρέπει να βοηθήσουμε όλοι, όλοι, η αγορά να επανακάμψει. Η αγορά που τα περιλαμβάνει μέσα όλα, έτσι. Είτε είναι αυτοεστίαση, είτε είναι εμπόριο, είτε είναι τα πάντα. Πρέπει λοιπόν να ανακάμψει. Και για να ανακάμψει, πρέπει όλοι να σταματήσουμε, αν μπορούμε, τις όποιες γκρίνιες προβάλλουμε συνεχώς για οτιδήποτε γίνεται και πάει να γίνει. Άκουσα χθες πάλι και σήμερα υπάρχει μια κινητοποίηση. Τώρα σε τι αριθμό θα είναι αυτή η κινητοποίηση? Από την ΕΛΜΕ και γίνεται σε όλη τη χώρα για το θέμα των καμερών στα σχολεία. Τη θέση μου την έχω εκφράσει και θα την ξαναπώ για μια ακόμη φορά. Οι κάμερες στα σχολεία, που ποιες κάμερες, προσέξτε τώρα, γιατί δεν λένε όλη την πραγματικότητα, δεν σου παρουσιάζουν την εικόνα αυτή που πραγματικά θα είναι, εντάξει, οι κάμερες, Big Brother, τα σχολεία κτλ. Όχι, δεν είναι έτσι ρε παιδιά. Δεν είναι έτσι, πώς θα το κάνουμε δηλαδή? Εδώ θα λέμε μόνο αλήθειες. Σ' όποιον αρέσει, σ' όποιον δεν αρέσει, πρόβλημά του. Τι θέλω να πω με αυτό? Εμείς σας θέλουμε όλους σε αυτήν την εκπομπή και σε αυτό το κανάλι. Από την άλλη όμως, δεν μπορούμε να δεχτούμε να μας ταΐζεται σανό και εμείς να λέμε και ευχαριστώ. Όχι. Οι κάμερες λοιπόν έχουν να κάνουν με ένα ορισμένο χρονικό διάστημα, η οποία κάθε κάμερα που θα υπάρχει στην τάξη θα βοηθάει αυτόν τον μαθητή που θα είναι στο σπίτι να είναι παρόν στη μάθηση, στην εκμάθηση. Οκ. Okay? Αυτό. Και επίσης το ακόμη πιο χαρακτηριστικό αυτής της της νομοθεσίας είναι ότι η κάμερα δεν θα είναι κινούμενη και θα γυρίζει και θα βλέπει τους μαθητές και θα παρακολουθεί τους μαθητές και θα είναι στραμμένη επάνω στον πίνακα και μόνο στον δάσκαλο, στον καθηγητή. Μόνο εκεί. Και για κάποιο χρονικό διάστημα μόνο θα παραμείνουν οι κάμερες. Άσχετα με αυτά που λένε κάποιοι ότι ουδέν μονιμότερον εκ του προσωρινού. Όχι. Δεν υπάρχει περίπτωση τέτοια. Αν υπάρξει τέτοια περίπτωση και γίνει αυτό, τότε ναι, να βγω κι εγώ μαζί σας στον δρόμο και να διαμαρτυρηθώ και να πω ότι έξω οι κάμερες από τα σχολεία. Στη συγκεκριμένη όμως περίπτωση, προς τι η διαμαρτυρία, δεν το έχω καταλάβει. Λοιπόν, έχουμε κάποιο σχετικό ρεπορτάζ γι' αυτό και βλέπω το στο preview. Ωραία. Αφού λοιπόν έχουμε ένα τέτοιο σχετικό ρεπορτάζ, να μάθουμε και περισσότερες πληροφορίες, απλά εξέφρασα την δική μου άποψη, τη δημοσιογραφική, την προσωπική, αυτή είναι. Μπορεί να μην αρέσει σε κάποιους. Τι να κάνουμε όμως ρε παιδιά, υπάρχουν και αντίθετες απόψεις. Δηλαδή πρέπει να το δούμε το θέμα πιο ουσιαστικά,
Όχι, α, οι κάμερες θα παρακολουθούν τα παιδιά μου, αυτά, Big Brother. Τι αηδίες είναι αυτές? Γιατί περί αηδιών πρόκειται? Δεν είναι αυτό που εσείς προσπαθείτε να μας περάσετε. Είναι κάτι άλλο. Εξ ανάγκης, λόγω πανδημίας. Οκ. Okay? Γιατί αν συνέβαινε το ακριβώς αντίθετο, δηλαδή είχαμε κρούσματα στα σχολεία, α, ανοίξαν τα σχολεία, πήγαν τα παιδιά. Εντάξει. Ας μείνουμε σε μια κατεύθυνση, να δούμε πώς θα πάει και μετέπειτα να δούμε και τις διαμαρτυρίες σας. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Εκδόθηκε η υπουργική απόφαση κατ' εφαρμογή της νέας σχετικής διάταξης για τη σύγχρονη εξαποστάσεως εκπαίδευση μέσω κάμερας. Όπως τονίζει το Υπουργείο Παιδείας, ανταποκρινόμενο στην υποχρέωση της πολιτείας για παροχή εκπαίδευσης και διασφάλιση της ατομικής και δημόσιας υγείας, αλλά και με σεβασμό της προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων συνεχίζει να δίνει τη δυνατότητα μέχρι τη λήξη του τρέχοντος διδακτικού έτους για παροχή σύγχρονης εξαποστάσεως εκπαίδευσης στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση του νέου κορονοϊού. Ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Νίκος Χαρδαλιάς, στην ενημέρωση του Υπουργείου για τον κορονοϊό την Κυριακή 17 Μαΐου, αναφέρθηκε στην έναρξη των σχολείων αλλά και στην τοποθέτηση κάμερας μέσα στην αίθουσα. Στις σχολικές μονάδες, οι οποίες δεν τελούν υποκαθεστώς προσωρινής απαγόρευσης λειτουργίας, προβλέπεται για τους μαθητές που μένουν σπίτι για λόγους προστασίας της ατομικής και δημόσιας υγείας η δυνατότητα ταυτόχρονης μετάδοσης του μαθήματος μέσω ψηφιακής πλατφόρμας με τις προϋποθέσεις και τις εγγυήσεις που είχαν ανακοινωθεί. Συνοπτικά έχει απενεργοποιηθεί η δυνατότητα καταγραφής, αποθήκευσης ήχου και εικόνας. Ο σύνδεσμος για τις ψηφιακές αίθουσες αποστέλλεται από τον εκπαιδευτικό αποκλειστικά στους εν λόγω μαθητές και οι ψηφιακές αίθουσες είναι κλειδωμένες με έλεγχο εισόδου από τον ή την εκπαιδευτικό. Σε περίπτωση που αποφασιστεί μετάδοση και εικόνας, θα φαίνονται μόνο ο εκπαιδευτικός ή και ο πίνακας. Η μετάδοση καλύπτει την παράδοση του μαθήματος και όχι τυχόν εξέταση των μαθητών. Οι αντιδράσεις των εκπαιδευτικών, ωστόσο, συνεχίζονται. Ο διευθυντής του Τρίτου Λυκείου Καβάλας τονίζει στις δηλώσεις του πως η τοποθέτηση κάμερας είναι επιλογή του κάθε εκπαιδευτικού και το σχολείο θα παρέχει τη δυνατότητα σε όποιον το θελήσει. Ναι, είναι εν γνώση μας η ΕΛΜΕ σήμερα Καβάλας σε εφαρμογή αντίστοιχης εντολής, ας πούμε, οδηγίας από την ΟΛΜΕ μας έχει πει να κάνουμε ένα πλάνο δράσης, να συνεδριάσουν οι σύλλογοι κτλ. Κοιτάξτε, μιλάει για δυνατότητα οι οδηγίες μιλούν για δυνατότητα. Ο κάθε εκπαιδευτικός, αφού πρώτα ενημερωθεί το παιδί το οποίο εξ αποστάσεως θα βλέπει σε live streaming το μάθημα, ο κάθε εκπαιδευτικός είναι υπεύθυνος, έχει την ατομική ευθύνη να πει ναι ή όχι. Δηλαδή δεν μπορεί να υπάρξει εδώ πέρα συλλογική απόφαση, απαγορεύουμε συνολικά ως σχολείο κάτι. Όσοι εκπαιδευτικοί θέλουν, το σχολείο θα προσπαθήσει να παράσχει όσα μέσα διαθέτει, αλλά τώρα το θέμα είναι κάπως δύσκολο να το αντιμετωπίσει κάποιος. Οι οδηγίες υπάρχουν όμως. Την ίδια ώρα στο ΣΥΡΙΖΑ επιμένουν να κρατούν το ζήτημα ψηλά στην αντιπολιτευτική τους κριτική και πλέον το θέτουν και εκτός συνόρων. Έτσι, με ερώτησή τους προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, Προοδευτική Συμμαχία, καταγγέλνουν τη μετατροπή των σχολικών αιθουσών σε τηλεοπτικά στούντιο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρουν για τη διεξαγωγή του κοινωνικού πειράματος Σχολική Τάξη Live. Οι ευρωβουλευτές ερωτούν την Κομισιόν κατά πόσο η τροπολογία της Υπουργού Παιδείας βρίσκεται σε αρμονία με νομοθετήματα πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένομης Τάξης, όπως ο Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και η Ευρωπαϊκή Σύμβαση των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Επειδή το ρεπορτάζ έτσι ήταν αρκετά επεξηγηματικό, εμπεριστατωμένο, είχε απόψεις, είχε στοιχεία. Τι δεν καταλαβαίνουμε, ας πούμε, από όλη αυτή την κατάσταση? Ποιο είναι το θέμα που δεν καταλαβαίνουμε? Και από τις δηλώσεις του Χαρδαλιά και από... Τι δεν καταλαβαίνουμε? Ποιο είναι το σημείο που αντιδρούμε? Ποιο είναι που ο ΣΥΡΙΖΑ το έχει ανάγκη σε μείζον θέμα αυτό και δεν κοιτάει πώς θα προχωρήσουμε να κάνουμε, να πάμε ξανά τη χώρα ένα βήμα παραπάνω και ασχολούμαστε με θέματα τα οποία... Δεν ξέρω και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για να ασχοληθούμε. Και είναι το ζητούμενο.
Τι δεν καταλάβαμε δηλαδή από όλη αυτή την κατάσταση? Ποιο είναι το θέμα μας? Ποιο είναι το πρόβλημα? Μπορεί κάποιος να μου βγει και να μου πει ποιο είναι το θέμα? Έχω ζητήσει επανειλημμένες φορές μέσα από αυτήν την εκπομπή να βγει κάποιος, χωρίς να το καλέσουμε εμείς, και να βγει και να μας πει ποιο είναι το πρόβλημα. Να το καταλάβουμε κι εμείς. Μπορεί ας πούμε να μην το έχουμε καταλάβει, να είμαστε, ξέρω εγώ, να έχουμε χαμηλή νοημοσύνη, ξέρω εγώ. Τι να πω. Χαμηλό IQ. Και να μην το καταλαβαίνουμε. Πέστε μας. Ακούει κάποιος εκπαιδευτικός, κάποιος δάσκαλος, κάποιος καθηγητής, που έχει μια. Κάποιος ακόμη και συνταξιούχος, που έχει μια διαφορετική άποψη γι' αυτό. Να μας το πει. Να το καταλάβουμε, να μας δώσει στοιχεία. Εγώ, βάσει αυτών των στοιχείων που έχω από ρεπορτάζ και από την έρευνα που κάνουμε και καταγράφουμε και άλλα, δεν βλέπω κάποιο πρόβλημα. Πού είναι λοιπόν το πρόβλημα? Καταλάβατε, εκεί είναι η αίσθησή μου. Εκεί ενίσταμαι και λέω ότι πού είναι, ρε παιδιά, το θέμα, όταν έχουμε τόσο πολλά θέματα σοβαρά να αντιμετωπίσουμε, πού είναι το θέμα? Λοιπόν, κάνω μια προσπάθεια να συνομιλήσουμε με έναν εκ των δύο που προαναφέραμε. Είναι λίγο δύσκολη η επικοινωνία. Γίνεται εθελοντική ομοδοσία για τη σημερινή μέρα. Δηλαδή, το νούμερο πραγματικά τρομάζει όταν ακούς ότι 353.000 ψυχές σφαγιάστηκαν. Σφαγιάστηκαν, προσέξτε. Άλλο μια μάχη που δίνεται μεταξύ δύο πλευρών και λες ότι, okay, είχα τόσες απώλειες, εγώ είχε άλλες τόσες ή λιγότερες ή περισσότερες η αντίπαλη πλευρά, ήταν ένας πόλεμος, έγινε αυτό. Εδώ δεν υπήρχε πόλεμος. Εδώ υπήρχε μία πλευρά. Ένας άμαχος πληθυσμός από τη μία πλευρά και ένας άλλος από την άλλη πλευρά που έκαιγε, ρήμαζε, σκότωνε, έσφαζε, κρεμούσε ό,τι κινούταν πραγματικά. Δεν είχε να κάνει ούτε με ηλικίες, ούτε με αυτό είναι παιδί, άστο, εκείνο είναι γυναίκα, άστο ή κάτι τέτοιο. Δεν υπήρχε τέτοιο θέμα. Εντάξει, 353.000 ψυχές χάθηκαν σαν σήμερα στη γενοκτονία των Ποντίων. Δυστυχώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Και κανείς δεν θα μπορέσει ποτέ αυτήν την αλήθεια να την αλλοιώσει, να την αμαυρώσει. Αυτό είναι 1000% βέβαιο. Λοιπόν, έφτασε η ώρα να πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα για 2 μόλις λεπτά και αμέσως μετά και πάλι εδώ, διότι έχουμε πάρα πολλά. Μην αλλάζετε κανάλι, διότι υπάρχουν πολλά και ενδιαφέροντα ρεπορτάζ. Λοιπόν, επανήλθαμε εδώ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, της ζωντανής εκπομπής. Σε λίγο θα έχουμε σύνδεση με τον πρόεδρο της Λέσης Ποντίων της Καβάλας, τον κύριο Μιχάλη Τσουλφίδη, για να μας πει έτσι μερικά στοιχεία ακόμη για την σημερινή μέρα και τις 353.000 ψυχές που χάθηκαν από τους βαρβάρους, γιατί περί βαρβάρων πρόκειται, έτσι. Όταν είπα και προηγουμένως, όταν υπάρχει μία μάχη, από τη μία και από την άλλη πλευρά μπορεί να υπάρχουν θύματα, μπορεί το ένα, μπορεί το άλλο. Okay, εκεί υπάρχει ένας άλλος νόμος σε εισαγωγικά. Εδώ όμως πρόκειται για άμαχο πληθυσμό, έτσι. Λοιπόν, και αν κάποιος προβαίνει στη σφαγή, στον αφανισμό τόσων χιλιάδων ψυχών, τότε τι είναι, αν δεν είναι βάρβαρος, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, φαντάζομαι συμφωνείτε μαζί μου. Στην Ξάνθη γίνεται μια αιμοδοσία για να τιμήσουν τη μνήμη για τις ψυχές που χάθηκαν το Σάββατο 23 Μαΐου στα καπί της Ξάνθης, του Δήμου Ξάνθης, 9 με 1.30 το μεσημέρι. Λοιπόν, σε λίγο, όπως σας είπα, θα έχουμε τον πρόεδρο της Λέσης Ποντίων, τον Μιχάλη Τσουλφίδη, να πούμε έτσι 2 κουβέντες περισσότερες. Είναι περισσότερο γνώστης ο Μιχάλης, ο Τσουλφίδης. Βέβαια, έχουν ξεκινήσει εδώ και
μερικές μέρες και τα κρούσματα με τις ληστείες, κλοπές, τα σπίτια κτλ. Είχαν ψιλοσυχάσει κάπως τα πράγματα. Ξέρετε, με το lockdown δεν υπήρχαν όλα αυτά. Γιατί δεν μπορούσαν να κινηθούν και ελεύθερα κτλ. Δεν υπήρχαν δυστυχήματα στους δρόμους, δεν υπήρχαν αυτοκτονίες, δεν υπήρχε το ένα, δεν υπήρχε. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Λες και είχαν ηρεμήσει τα πάντα. Τώρα, σαν ξαναμπήκαμε στην κανονικότητα, αρχίσαν τα πάντα. Στην Ξάνθη, λοιπόν, συνελήφθη ένας Έλληνας για δύο ληστείες και μία απόπειρα ληστείας στον ίδιο άνθρωπο, στον ίδιο ηλικιωμένο. Αυτό κι αν είναι. Αν έχει τύχει, διάβαινε, λέει. Λοιπόν. Έτσι λοιπόν συνελήφθη ο δράστης αυτός και ίσως τώρα ο άνθρωπος αυτός ο ηλικιωμένος να βρει επιτέλους την ησυχία του, γιατί τρεις φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα δεν είναι και ότι καλύτερο μπορεί να συμβεί. Λοιπόν, η πρώτη ήταν την 1 Τρίτου ναι, του 2020, 30 Τετάρτου του 2020, τις δύο αυτές φορές και πριν από μερικές μέρες που μια του κλέφτη, δύο του κλέφτη, λέει και πάρει μία, τρεις και την κακή του μέρα. Και τον συνέλαβαν. Λοιπόν, αυτά και με το θέμα αυτό. Πάμε να δούμε κάποιες άλλες ειδήσεις. Εδώ τώρα προκύπτει η εξής απορία, σε μένα τουλάχιστον. Μιλώντας εχθές με τον διοικητή του νοσοκομείου, νοσοκομείου Καβάλας, τον κύριο Ντίνο Κλητσιώτη, είπα το εξής. Μετέπειτα μου γεννήθηκε η εξής απορία. Γιατί διαβάζω εδώ μαζικά τεστ, λέει, κορονοϊού στην Ξάνθη ζητούν οι ιατρικοί σύλλογοι της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θέλω, αν μπορούμε να πάρουμε, Δημήτρη, είναι εύκολο νομίζω, τον Μιχάλη, τον παθολόγο, κοίτα να δεις που κόλλησα τώρα. Ναι, ναι, ναι. Ευχαριστώ για τη βοήθεια. Το Σωτηρόπουλο, τον καλό φίλο, να το ρωτήσουμε αν μπορεί για δύο λεπτά, αν δεν έχει κόσμο και δεν τον απασχολούμε, για δύο λεπτά να του κάνουμε αυτή την ερώτηση να δούμε τι έχει να μας απαντήσει. Αν γίνεται. Αν δεν γίνεται θα πάρουμε κάποιο άλλο τηλέφωνο. Λοιπόν, μαζικά τεστ λοιπόν κορονοϊού στην Ξάνθη ζητούν οι ιατρικοί σύλλογοι. Το ερώτημα το δικό μου, μέχρι να δούμε αν επικοινωνήσουμε κάποιον γιατρό για να μας απαντήσει, είναι το εξής. Πάω εγώ σήμερα στο νοσοκομείο, χωρίς να έχω συμπτώματα ή κάτι άλλο, αλλά για να βγω από το ερώτημα αυτό, είμαι, δεν είμαι θετικός στον κορονοϊό. Πάω λοιπόν στο νοσοκομείο και κάνω αυτό το τεστ. Μέσα σε 2 ώρες μου απαντάνε και μου λένε δεν είσαι θετικός στον κορονοϊό. Οκ. Φεύγω από το νοσοκομείο. Κατεβαίνω κάτω στην πιάτσα. Έρχομαι εδώ. Πάω στο γραφείο μου, συνομιλώ με κάποιους, πιάνω κάτι, αφήνω κάτι. Προσέχω βέβαια, όπως προσέχω μέχρι σήμερα. Περισσότερο δεν γίνεται να προσέχω. Και την ίδια μέρα που κάνω το τεστ και μου λέει ότι δεν είμαι θετικός, την ίδια μέρα το αρπάζω από κάπου. Γίνομαι φορέας. Πάει στράφη δηλαδή το τεστ που έκανα. Δεν ξέρω αν κάνω λάθος. Μπορεί και να κάνω. Δεν παίρνω και όρκο. Πάντως δεν είναι λίγο αξιοπερίεργο, ας πούμε, να θέτω αυτό το ερώτημα, γιατί είναι, δεν ξέρω αν είναι εύλογο, θα μας το πει ο γιατρός, αν επικοινωνήσουμε. Αλλά συμβαίνει το εξής, αυτό το πράγμα που λέω. Κάνεις το τεστ, δεν είσαι θετικός. Μετά από 3 ώρες όμως, μετά από 5, μετά από 24, τι θα γίνει, θα πηγαίνεις συνέχεια να κάνεις τεστ? Δεν γίνεται. Δεν ξέρω, είναι λίγο αξιοπερίεργο αυτό. Θέλω να πάρω μια απάντηση για αυτό το θέμα και να τη μοιραστώ και μαζί σας, εννοείται, για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Αν συμβαίνει κάτι ή είναι έτσι απλά τα πράγματα όπως τα θέτω. Λοιπόν, θα το δούμε και αυτό για να απαντηθεί και το ερώτημα αυτό. Γιατί έχει μια έτσι, ξεχωριστή σημασία, θα έλεγα. Οπότε, όταν και εφόσον έχουμε κάποια επικοινωνία, θα το δούμε. Λοιπόν, η Βουλή τιμά τη μέρα της μνήμης των γενοκτονίων των ποντίων, βάφτηκε από προβολής με ένα χρώμα πορφυρό, έτσι, για να τιμήσει την μέρα αυτή, όπως και το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Πολλές άλλες εκδηλώσεις βέβαια θα γίνουν, αυτό
στα κόκκινα λοιπόν και το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης κτλ. Καθυστερώ λίγο, μήπως έχουμε αυτή την επικοινωνία που είπα προηγουμένως. Αν όχι, θα προχωρήσουμε σε άλλα θέματα. Σύψας, η ζέστη, να ένα θέμα που μας ξαναεπαναφέρει στα του κορονοϊού. Για να δούμε τι είπε ο καθηγητής λοιμοξιολόγος. Ο ιός, λέει, ο ιός επιβεβαιώνει πολύ λιγότερο, επιβιώνει πολύ λιγότερο όταν οι θερμοκρασίες είναι πάνω από 25 βαθμούς, αλλά δεν τον σκοτώνει, δεν σκοτώνεται. Συνεχίζει να μεταδίδεται ο ιός. Η ζέστη δεν σκοτώνει τον κορονοϊό, έχει αποφασίσει οριστικά η επιστημονική κοινότητα μετά από έρευνες που γίνανε. Ναι, το φαντάστηκα. Γι' αυτό και ήμουνα λίγο επιφυλακτικός. Υπάρχει βέβαια και μια άλλη εναλλακτική λύση. Λίγο μας, τα τηλέφωνα δεν μας πάνε και σήμερα. Είναι δύσκολο, είναι πρωινή ώρα που όλοι είναι στις δουλειές τους, ενώ το μεσημέρι είναι πιο εύκολο να βρεις κάποιον. Αλλά οκ, τις προσπάθειες εμείς τις κάνουμε. Αυτό είπε ο κύριος Σύψας, ο καθηγητής λοιμοξιολόγος, ότι ο ιός μπορεί να μην είναι τόσο δυνατός ή να μεταδίδεται τόσο πολύ σε θερμοκρασίες πάνω από 25 βαθμούς, αλλά δεν αφανίζεται, δεν σκοτώνεται. Συνεπώς, πρέπει να προσέχουμε. Δεν αρκεί η ζέστη για την εξάλληψη της πανδημίας. Ερευνητές του Princeton στην Αμερική έκαναν έρευνα και δημοσίευσαν χθες στο επιστημονικό περιοδικό, σε ένα από τα επιστημονικά περιοδικά, σύμφωνα με τα οποία η ζέστη του καλοκαιριού δεν θα σώσει από μόνη της τα βόρεια ή το βόρειο ημισφαίριο από την πανδημία του κορονοϊού. Μάλιστα. Γιατί κάποιοι ευελπιστούσαν ότι το θέμα αυτό, όταν έρθει το καλοκαίρι και τα λοιπά, δεν θα έχουμε πρόβλημα. Να λοιπόν, που δεν είναι αλήθεια. Το πρόβλημα εξακολουθεί να υπάρχει. Γι' αυτό και θέλει περισσότερη προσοχή. Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα από τα ρεπορτάζ που έχουμε, μέχρι να ξεκινήσουμε τις ζωντανές συνδέσεις και να βρούμε και κάποιον γιατρό για το θέμα που προαναφέραμε. Θέλω λοιπόν να δούμε, Δημήτρη, αυτό το θέμα με την εστίαση και την έναρξη, όπου θα έχουμε και ζωντανή σύνδεση από την αγορά, να δούμε τι ακριβώς οι μέρες σιγά σιγά φτάνουν. Έχουμε Τρίτη, την ερχόμενη εβδομάδα ανοίγει και η εστίαση. Για πάμε να δούμε αυτό το ρεπορτάζ. Η άρση των μέτρων για την δεύτερη φάση είναι πλέον δεδομένο. Η επανακίνηση λοιπόν της εστίασης πρώτων πυλών, ανάσα για τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους αλλά και τους καταναλωτές, αποτελεί απόφαση της κυβέρνησης σε συνεργασία με την επιστημονική ομάδα του Υπουργείου Υγείας για την επανελειτουργία της εστίασης στις 25 Μαΐου. Η επανελειτουργία του χώρου λοιπόν της εστίασης ήταν προγραμματισμένη για 1η Ιουνίου. Ωστόσο, κατόπιν εισήγησης της κυβέρνησης στην επιστημονική ομάδα του Υπουργείου Υγείας, αποφασίστηκε επίσπευση του ανοίγματος των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. Σημαντικό ρόλο στη λήψη της οριστικής απόφασης έπαιξε η στάση του ελληνικού λαού, που έχει τηρήσει στην πλειοψηφία του απρέγκλιτα τα περιοριστικά μέτρα κατά του κοροναϊού. Ενώ τα επιδημιολογικά δεδομένα της Ελλάδας επέτρεψαν λοιμοξιολόγους να εγκρίνουν την ενίσχυση αλλά και την εισήγηση της κυβέρνησης. Κατάσταση αβεβαιότητας και φόβου για το μέλλον των επιχειρήσεών μας. Η κατάσταση είναι δύσκολη οικονομικά. Για να γίνει επανεκκίνηση χρειαζόμαστε άμεση παροχή ρευστότητας από την πολιτεία. Πρέπει να βοηθηθούμε για να ξεκινήσουμε, γιατί έχουν συσσωρευτεί πολλά βάρη, πολλά χρέη, πολλές υποχρεώσεις οικονομικές, και νομίζω ότι χρειαζόμαστε άμεσα βοήθεια, αν θέλουμε να συνεχίσει ο κλάδος μας να υφίσταται. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος να κλείσουν μαγαζιά. Και μια σειρά άλλων μέτρων που χρειάζεται έτσι για να προστατευτεί ο κλάδος, όπως η μείωση του ΦΠΑ που πρέπει να γίνει
γιατί το κόστος το οικονομικό, όπως είπαμε, είναι δυσβάσταχτο. Τώρα στα μέτρα που έχουν πάρθει τελευταία, έγινε μια επαναθεώρηση για τις αποστάσεις των τραπεζιών, για τα άτομα που θα υπάρχουν σε κάθε τραπέζι, είναι πιο θετικά, είναι σε καλύτερη κατεύθυνση. Αλλά το βασικό είναι ότι χρειαζόμαστε βοήθεια από την πολιτεία. Έναρξη λοιπόν κατά τον τομέα της εστίασης από τις 25 Μαΐου, μία εβδομάδα νωρίτερα από ό,τι ήταν κανονισμένο από την Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και το Επιτελείο του κ. Τσιόδρα. Το μόνο σίγουρο ωστόσο είναι ότι οι επαγγελματίες του χώρου μιλούν για μία ανεπανόρθωτα καταστραμμένη χρονιά όσον αφορά στην κατανάλωση αλλά φυσικά και στην εξυπηρέτηση των πολιτών. Από εκεί και πέρα, το μόνο σίγουρο είναι ότι σε τοπικό επίπεδο οι επιχειρηματίες του κλάδου ζητούν από τους αρμόδιους φορείς να υπάρξει μία στενότερη συνεργασία με τις χώρες που αποτελούν το σταθερό επίπεδο τουρισμού για την Καβάλα. Το τουριστικό κύμα, πιστεύετε ότι θα υπάρξει μια αυξητική πορεία και μια βοήθεια από το εξωτερικό για την ενδυνάμωση του εσωτερικού δυναμικού στην οικονομία και του συναλλάγματος? Ο τουρισμός είναι τουριστική πόλη Καβάλα. Ο τουρισμός είναι βασικός πυλώνας της οικονομίας της χώρας και για όλους μας. Είναι πολύ βασικό. Τώρα πρέπει να δούμε, η πολιτεία θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά πώς, με ποια μέτρα θα μπορέσουμε να έχουμε τουρισμό, να σώσουμε όσο μπορούμε την τουριστική περίοδο. Προετοιμασίες λοιπόν πυρετώδεις σε πάρα πολλά καταστήματα εστίασης της Καβάλας. Ήδη λοιπόν σιγά σιγά επαγγελματίες έχουν ξεκινήσει να προετοιμάζονται για τη νέα κατάσταση. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ευελπιστούν στη στήριξη της τοπικής αγοράς φυσικά από τους καβαλιώτες, από τους υπόλοιπους νομούς, αλλά φυσικά και από το τουριστικό κοινό που αναμένουν με μεγάλο ενδιαφέρον. Από εκεί και πέρα πρέπει να τονίσουμε αλλά και να σημειώσουμε ότι η επόμενη ημέρα θα είναι σίγουρα δύσκολη για αυτούς, ενώ απαιτείται κατάλληλη σοβαρότητα αλλά και στήριξη από την ελληνική πολιτεία. Είναι πλέον γεγονός. Ξεκινούμε από την επόμενη εβδομάδα, 25 Μαΐου. Πώς σας βρίσκει η απόφαση για μία εβδομάδα πριν, αν ήταν κανονισμένο για 1η Ιουνίου? Ήταν ένα αίτημα το οποίο το ζητούσαμε εμείς οι επαγγελματίες, διότι αρχές γενομένης του καλοκαιριού και για τις υψηλών θερμοκρασιών πιστεύαμε ότι θα γίνεται πιο εύκολη η αποσυντόνιση του συνωστισμού. Οπότε θα προσφέραμε και εμείς μια βοήθεια στους ειδικούς για να εξυπηρετήσουμε το κοινό όσο πιο γίνεται καλύτερα και να μην είναι τόσο επικίνδυνα. Για τις επιχειρήσεις λοιπόν παροχής υπηρεσιών υγειονομικοί κανόνες είναι οι εξής. Απόσταση μεταξύ θέσεων εργασίας 2 μέτρα. Οι πελάτες θα προσέρχονται μόνο κατόπιν ραντεβού μέσω τηλεφώνου και ηλεκτρονικών μέσων. Οι επιχειρήσεις οφείλουν κατά την ημερήσια έναρξη λειτουργίας τους να συμπληρώνουν κατάλογο με τα ραντεβού των πελατών, ο οποίος θα επιδεικνύεται στα ελεγκτικά όργανα, υποχρεωτική χρήση της μάσκας προστασίας για το προσωπικό, γάντια μιας χρήσης για τους εργαζόμενους, ωράρια λειτουργίας καθημερινά προαιρετικό από τις 7 π.μ. ως τις 10 μετά μεσημβρίας και Σάββατο 7 π.μ. έως 9 μετά μεσημβρίας. Έως 20 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα, προσωπικό και πελάτες. Από 200 έως 100 τετραγωνικά μέτρα επιτρέπονται 4 άτομα και 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια από 20 έως 100 τετραγωνικά μέτρα. Ανώ των 100 τετραγωνικών μέτρων επιτρέπονται 12 άτομα συν 1 άτομο ανά 15 τετραγωνικά μέτρα για την επιφάνεια άνω των 100 τετραγωνικών μέτρων. Ανώ των 300 τετραγωνικών μέτρων που αναπτύσσονται σε επίπεδα ισχύει το κριτήριο επιπέδων ήτι 1 άτομο ανά 10 τετραγωνικά μέτρα αναόρφο. Τα νέα μέτρα όσον αφορά τις αποστάσεις των τραπεζιών αλλά και το καταναλωτικό κοινό που θα μπορείτε πλέον να εξυπηρετείτε, κύριε Σάβα, πώς σας βρίσκει? Σε γενικές γραμμές δεν είμαστε αισιόδοξοι. Απλώς ο ένας με τον άλλο δίνουμε κουράγιο. Γιατί όπως και να το κάνουμε, εμάς ο πρωτογενής τομέας είναι ο πελάτης. Μία έχουμε τον συγκεκριμένο αριθμό πελατών. Δεν θα έχουμε και τα έσοδα τα οποία πρέπει να έχουμε για να κινήσουμε όλη αυτή την επιχείρηση, η οποία απαρτίζεται και από προσωπικό, αλλά και από υποχρεώσεις που ανήκουν στο κράτος. Εγώ πίστευα ότι, όπως μας είπε και ο κ. Τσιόδρας, όπως κλείσαμε, έτσι σταδιακά θα ανοίξουμε και πίστευα ότι δεν θα μας πειράζει για τα τραπεζοκαθίσματα. Αλλά αφού το επιβάλλει η επιστήμη, ας κάνουμε λίγο υπομονή και πιστεύω ότι με την πάροδο του χρόνου θα ελαφρύνουν περισσότερο τα μέτρα. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί από τη φύση μου είμαι αισιόδοξο και θα πάμε καλύτερα. Το μόνο μου πρόβλημα και στεναχώρια μας είναι οι μάσκες, οι οποίες με ψηλές θερμοκρασίες μέσα σε χώρους που έχουν φωτιές είναι πολύ δύσκολο να εργαστεί κάποιος και να αποδώσει, γιατί υπάρχουν θερμοκρασίες, υπάρχουν υδρότες. Μάλιστα.
Αυτά λένε οι καταστηματάρχες που προετοιμάζονται σιγά σιγά στην Καβάλα και γενικότερα. Αλλά είχα θέσει ένα ερώτημα στον ίδιο μου τον εαυτό προηγουμένως και θέλω, ίσως κάνω λάθος, ίσως και όχι, και είπα ότι θέλω να το μοιραστώ μαζί σας, να πάρουμε δηλαδή την απάντηση από έναν επιστημονικό φίλο επιστήμονα, ο οποίος βρίσκεται στη τηλεφωνική μας γραμμή και δεν είναι άλλος από τον καλό μου φίλο τον Μιχάλη τον Σωτηρόπουλο, παθολόγο, υπερτασολόγο. Καλημέρα κύριε Σωτηρόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα και στους φίλους που μας παρακολουθούν. Ξέρετε ποιο είναι το ερώτημα που ήθελα να σας θέσω? Χθες, συνομιλώντας με τον διοικητή του νοσοκομείου, τον ρώτησα τι γίνεται, ας πούμε, με τα τεστ και τα λοιπά, και μου είπε ότι μπορεί κάποιος να πάει στο νοσοκομείο να κάνει το τεστ και μέσα σε μια-δυο ώρες, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσο, να του πούμε και το αποτέλεσμα χωρίς να έχει πολύ ωραία αγωνία για το αν είναι θετικός ή όχι κτλ. Πάμε λοιπόν στο νοσοκομείο, κάνουμε το τεστ αυτό. Μας λένε ότι, βεβαίως το επιθυμητό είναι, να μας πούνε ότι δεν είμαστε θετικοί, ασυμπτωματικοί και θετικοί. Μας το λένε αυτό. Φεύγουμε λοιπόν με αυτή τη θετική εξέλιξη. Μετά από 2 ώρες, 5 ώρες, 10, 24, ποιος μας λέει ότι δεν θα κάποια στιγμή γίνουμε φορείς από κάπου, από κάτι που δεν θα προσέξουμε. Αυτό ισχύει έτσι όπως το λέω ή δεν ισχύει? Βέβαια. Το τεστ και μάλιστα το μοριακό είναι μια φωτογραφία της στιγμής. Ναι. Γίνεσαι να κάνεις ένα τεστ κύησης και να βγαίνει αρνητικό, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μείνεις ποτέ έγκυος μια γυναίκα στη ζωή. Ωραία. Αυτό. Πολύ σωστά. Μ' αρέσει πάρα πολύ το παράδειγμά σας. Λέω όμως. Αν προσέχουμε, ωραία, μπορεί την άλλη μέρα κιόλας θα κολλήσουμε και σε λίγες μέρες θα είναι θετικό το τεστ αυτό. Άρα προς τι το να πάει κάποιος να κάνει το τεστ? Γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό να δούμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε τώρα και κυρίως αν έχουμε συμπτώματα. Αν έχουμε έναν ασθενή που έχει πυρετό ή κάποια συμπτώματα, βήχα, δύσπινα κτλ. Σε καιρό πανδημίας, όσοι έχουν τέτοια συμπτώματα πρέπει να θεωρηθούν ύποπτοι ή εν δυνάμει ασθενείς. Και γι' αυτό πρέπει να το κάνουμε. Και γι' αυτό είναι και μια επιλογή που γίνεται. Ναι. Και πολλοί την λιδωρούν ότι δεν γίνονται μαζικά τεστ. Φανταστείτε λοιπόν ότι κάναμε τα μαζικά 10 εκατομμύρια τεστ σε μια μέρα όλο τον πληθυσμό. Ναι. Θα μπορούσαμε να δούμε σε τι κατάσταση είναι επιδημιολογικά η χώρα εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή, ναι, αλλά δεν θα ξέραμε σε μια εβδομάδα πώς είναι η χώρα. Μάλιστα. Γι' αυτό και οι ειδικοί στη χώρα μας αποφάσισαν να κινηθούν αλλιώς. Βέβαια, κάνουμε τεστ και πολλά και αρκετά, όχι πάρα πολλά. Κυρίως όμως ιχνηλατούμε. Όταν βρίσκουμε ένα θετικό κρούσμα, ψάχνουμε όλες τις επαφές. Κατάλαβα. Με εξαντλητικό τρόπο να δούμε πού έχει μεταδοθεί αυτός ο ιός από το συγκεκριμένο θετικό φορέα. Άρα, κύριε Σωτηρόπουλε, το ζητούμενο πρωτίστως, το αναγκαίο, είναι μήπως και βρούμε κάποιο θετικό, έτσι ώστε να μην αφαιθεί στην τύχη του και εξαπλωθεί αυτό το θετικό. Βέβαια. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση της πανδημίας, αυτή, ναι, είναι η επιλογή μας. Και γι' αυτό υπάρχουν και 500 κινητές μονάδες. Υγειονομικές μονάδες, οι οποίες όλη την επικράτεια κάνουν αυτή τη δουλειά. Ναι. Κάνουν τεστ σε διάφορες περιοχές, σε διάφορους οικισμούς ή σε διάφορα υγειονομικές, ναι, μονάδες, ας πούμε, ή σε κέντρα χρονίων παθήσεων, ή σε γεροκομεία, ή σε κάποιους οικισμούς όπως είναι αυτός στη Λάρισα, ναι, με τους Ρωμά. Ναι. Κάνουν εξαντλητικούς ελέγχους και αποφασίζουν, ας πούμε, στην Καβάλα θα πάμε στην περιοχή των Σφαγείων να δούμε τι γίνεται. Και κάνουν 100-200 τεστ. Μάλιστα. Αν τυχόν βρεθεί κάποιος θετικός, εκεί επικεντρώνονται και κάνουν πιο εντατικά τα τεστ στην περιοχή. Αυτή είναι μάλλον η στρατηγική που έχει επιλεγεί. Ναι, ναι. Δεν είναι ανάγκη δηλαδή. Δεν είναι ανάγκη. Αν μπορείς να πας να το κάνεις και αν θέλεις και αν. Να πας να το κάνεις. Αλλά κυρίως αν κάποιος. Δεν σημαίνει ότι απαραίτητα επειδή έχουμε ένα βιχάκι, επειδή έχουμε ένα αυτό, σημαίνει ότι είμαστε και. Αυτό κρίνει και ο ΙΟΒΗ, ναι, στην τηλεφωνικό νούμερο που ήταν γνωστό και ακόμα και σήμερα. Yeah. Αλλά γίνονται πολλά τεστ και για αυτούς που κάνουν επεμβάσεις. Να ξέρετε ότι όποια επέμβαση μικρή ή μεγάλη γίνει είτε στο νοσοκομείο είτε σε ιδιωτικό κέντρο, yeah, υποβάλλονται στο μοριακό τεστ. Μάλιστα. Και γίνονται και αρκετά τεστ με αυτή την ευκαιρία, ας πούμε. Ότι κάποιος κάνει μια επέμβαση. Κατανοητό. Μια αρθροσκόπηση, ας πούμε, ή ένα μηνίσκο. Πάει σε ένα ιδιωτικό, yeah, κέντρο, πρέπει πρώτα να προσκομίσει ένα πρόσφατο τεστ. Κατανοητό μέχρι, λοιπόν. Αυτά είναι τα μοριακά τεστ που σου λένε αν έχεις αυτή τη στιγμή, αν είσαι φορέας του ιού. Υπάρχουν, ναι, τα αντισωματικά τεστ που σου λένε αν έχεις αρρωστήσει στο παρελθόν. Δηλαδή, αν εγώ είχα αρρωστήσει πριν 2 μήνες, ναι, και κάνω το τεστ, το μοριακό, θα μου βγει αρνητικό προφανώς. Ναι. Αλλά, ναι, δεν θα ξέρω αν το έχω περάσει ή αν δεν το έχω περάσει. Με τα αντισωματικά τεστ θα σου βγάλει μια απάντηση που σου λέει ότι εσύ το έχεις περάσει και έχεις αντισώματα. Κατάλαβα. Να λοιπόν, αυτό είναι σημαντικό όντως. Όλα είναι σημαντικά. Αλλά και αυτό που λέτε τώρα είναι πολύ σημαντικό. Διότι θα ξέρεις ότι το έχεις περάσει, ας πούμε, και θα. Βεβαίως. Ακούσατε, αυτά τα τεστ ακόμα δεν είναι τόσο αξιόπιστα
Βέβαια, αυτές τις μέρες έχουν εγκριθεί ένα-δύο τεστ από σημαντικές εταιρείες. Ένα από τη Ρος, ένα από μια άλλη γερμανική, από την Bosch, από την που είμαι σε θέση να γνωρίζω. Που είναι αρκετά αξιόπιστα τεστ και μάλλον αυτά, σε αυτά θα βασιστεί και ο μαζικός έλεγχος που θα γίνει πιθανώς στους τουρίστες ή σε τέτοιες ομάδες πληθυσμού. Μάλιστα. Κύριε Σωτηρόπουλε. Μπορεί να σας λένε ότι είναι μια-δυο ώρες η διαδικασία του τεστ. Δεν είναι τόσο ακριβώς έτσι. Είναι λίγο παραπάνω, γιατί είναι μια διαδικασία η PCR, η μοριακή, μέθοδος είναι με το χέρι. Είναι πολύ έτσι επίμονη εργασία. Δεν είναι εύκολο πράγμα. Δεν το βάζεις στο μηχάνημα και τρέχει, ας πούμε. Ναι. Θέλει δουλειά του βιολόγου και στο νοσοκομείο, ένας πολύ αξιόλογος επιστήμονας. Θέλει προσωπική και χειρουναχτική, θα έλεγα, εντός εισαγωγικών δουλειά. Μάλιστα. Λοιπόν, μας λύσαν τις απορίες. Εάν δεν κάνεις τεστ, πώς θα φανεί ότι είσαι έγκυος. Πολύ καλό. Το κράτησα. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να επιστρέψουμε λίγο στην σημερινή μέρα. Πήραμε την απάντηση από τον κύριο Σωτηρόπουλο. Να επιστρέψουμε λοιπόν στη σημερινή μέρα, τη 19η Μαΐου, η οποία είναι μια ημέρα όχι απλά μνήμης, όχι απλά της πατρίδος μας, της δικιάς μας πατρίδας, που πρέπει να θυμόμαστε, να τιμούμε, να γονατίζουμε κυριολεκτικά, το εννοώ και να τριχιάζω λέγοντάς το αυτό, σε αυτές τις 353.000 ψυχές που σφαγιάστηκαν κυριολεκτικά στον άμαχο πληθυσμό. Είπα και προηγουμένως ότι δεν ήταν μια μάχη που, εντάξει, γινόταν και από τις δύο πλευρές και όποιος είχε περισσότερα θύματα. Ήταν μια μάχη άνηση. Και κάποια στιγμή, επιτέλους, πρέπει να αναγνωριστεί αυτή η γενοκτονία των ποντίων, εν αντιθέσει με αυτά που λένε κάποιοι που κυβέρνησαν αυτή τη χώρα, ότι δεν υπάρχει καν η γενοκτονία των ποντίων, βλέπε πρώην Υπουργός Παιδείας, κύριος Φίλης. Πάμε να καλημερίσουμε τον αγαπητό φίλο και πρόεδρο των ποντίων, τον κύριο Μιχάλη Τσουλφίδη, και τη δικιά μας τη Μαρία την Παπάζογλου, να δούμε τι έχουν να μας πούν. Καλημέρα. Καλημέρα. Χριστός Ανέστη και χρόνια πολλά. Είμαι ιδιαίτερη χαρά και τιμή λοιπόν. Τον ευχαριστούμε πρώτα απ' όλα τον κύριο Τσουλφίδη, Μιχάλη Τσουλφίδη λοιπόν, πρόεδρο της Λέσχης Ποντίου Νόμου Καβάλας, έναν άνθρωπο ο οποίος μαζί με την κυρία Ματίνα Τσουλφίδου, αλλά φυσικά και όλο το διοικητικό συμβούλιο της Λέσχης Ποντίων και το νεοσύστατο, έχουν δώσει τον δικό τους αγώνα όσον αφορά την αναγνώριση, αλλά φυσικά και το να κρατήσουν ζωντανή τη μνήμη όλων μας για αυτή την τραγωδία και το έγκλημα κατά της ανθρωπότητας εδώ και πάρα πολλά χρόνια, αλλά φυσικά και για τον νομό Καβάλας. Πρόεδρε, χρόνια πολλά σε όλους τους Πόντιους και δεν ξεχνούμε. Σίγουρα είναι η μέρα μνήμης σήμερα για όλους τους ποντίους. Δεν υπάρχει πόντιος απανταχού της γης που να μην θρυνεί και να μην του καταβάλουν εκείνα τα συναισθήματα, τα ανθρώπινα, τα οποία έχουν καταπατηθεί κατά κόρον από τους λεγόμενους νεότουρκους και τους τσέτες. Θα συμφωνήσω με τον κύριο Τσέλιο ότι δεν είναι μια απλή εκδήλωση μνήμης σήμερα. Σήμερα είναι η αιτία που ζούμε εμείς σήμερα ως πρόσφυγες εδώ. Ήταν αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι γέννησαν εμάς, νίκησαν τη λύθη μέσα από αυτή τη βαρβαρότητα των Τούρκων, νίκησε η ζωή, γεννηθήκαμε εμείς και σήμερα στο βαθμό που μπορούμε, συγγνώμη γιατί είμαι ευσυγκίνητος, προσπαθούμε και επιδιώκουμε πάντοτε και είναι ένα παγιωμένο αίτημα η αναγνώριση της γενοκτονίας των 353.000 ποντίων της Ανατολής. Και όχι μόνο, κύριε Άγγελε, θα έλεγα εγώ, θα προσθέσω, θα το θέσω αλλιώς, των Ελλήνων του προσφυγικού ελληνισμού εξ Ανατολής. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί έχουν δώσει τη ζωή τους, έχουν σταθεί όρθιοι, δεν αναδομηθήκαν από την ιδέα των νεότουρκων η Τουρκία για τους Τούρκους και θα έπρεπε να αλλάξουν όλα αυτά τα πιστεύω τους. Όχι λοιπόν, σταθήκανε όρθιοι. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Έχει τόσες πολλές μαρτυρίες. Δεν θα ξεχάσουμε τη μάχη του Οτκαγιά που όπου ήταν ένα μοναστήρι της Παναγίας της Μακροβλεπούσας. Εκεί μέσα 700 γυναικόπαιδα κλεισμένα μέσα στο μοναστήρι πίσω από μια λιθόπορτα και μπροστά 40 παλικάρια, 80 παλικάρια οι οποίοι προστάτευαν όλο αυτό το καραβάνι της προσφυγιάς, αυτούς τους ανθρώπους που ψάχναν για μια καινούργια πατρίδα.
με μια ελπίδα καινούρια και όνειρα στη ζωή τους. Τους στερήσανε το δικαίωμα της ζωής κάποιοι άνθρωποι. Επί 5 μέρες πολεμούσαν για να κατακτήσουν το μοναστήρι. Δεν το κατάφερναν. Οπότε ήρθε ολόκληρη ταξιαρχία. Και αφού σκοτώσανε όλους αυτούς τους ανθρώπους που υπερασπιζόταν τα γυναικόπαιδα, μπήκανε και λαϊλατίσανε μέσα τα πάντα. Και μέσα σε αυτή την οδύνη και τη φασαρία, αυτή η λιθόπωτρα κουνήθηκε. Ήρθε και ένας κρύος δροσερός αέρας και από εκεί. Και μετέπειτα καταλάβαν ότι υπήρχε κάτι μέσα και μπήκανε και 700 γυναικόπαιδα που ήταν μέσα κρυμμένα, 50 αμέσως σφαγιάστηκαν και βιάστηκαν εκεί μέσα. Άλλες 100 γυναίκες γίνανε μετά στην πορεία του Λευκού Θανάτου, αφού όπως ξέρετε γινόταν σε διπρόσιτα σημεία, προσπαθώντας βέβαια να μηδενίσουν το στοιχείο του ελληνισμού και της Εκκλησίας μας. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι ο ρόλος της Εκκλησίας ήταν πάντοτε πρωταρχικός, ήταν προστάριδες όλοι οι ιεράρχες, έχουμε δεσποτάδες οι οποίοι ήταν καπεταναίοι, αρχικαπεταναίοι. Πίσω από αυτούς έρεαν όλο και περίμεναν, είχαν μια ελπίδα σωτηρίας οι απλοί άνθρωποι. Οπότε γίνανε σημεία και τέρατα. Όποιος εμβαθύνει, διαβάσει και εμβαθύνει λίγο τις σκέψεις του, τις γνώσεις του γύρω από την ποντιακή ιστορία, θα καταλάβει πολλά πράγματα και θα νιώσει πραγματικά μεγάλη συγκίνηση. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να ξεχνούμε τους 353.000 νεκρούς μας και πρέπει να τους τιμούμε. Το λιγότερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να τους τιμούμε. Φέτος η γενοκτονία της 19ης Μαΐου θα μετατεθεί, θα γίνει στις 24. Mm-hmm. Από ό,τι γνωρίζω, έχουμε μία συνάντηση 2,5 ώρα στην περιφέρεια, κατόπιν συνεννόησης με τον Σεβασμιότατο. Όρισε μια ημερομηνία 24 την Κυριακή για να τελέσουμε την επιμνημόνιο συνοδέηση ή ένα τρισάγιο. Θα ακολουθήσουμε τις οδηγίες του Σεβασμιότατου. Κύριε Τσουλφίδη, αυτό που προαναφέρατε, ναι, το διάβασα σε ένα δημοσίευμα που είχε κάνει ο αείμνηστος συνάδελφος, δημοσιογράφος, συγγραφέας, ο Σάββας ο Καταρτζής. Μιλάτε για το Μπεϊλάν, στο χωριό Μπεϊλάν, εκεί που βάλαν φωτιά στην εκκλησία. Μαν. Όχι τη φωτιά. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αυτό είναι και άλλη. Υπάρχουν πολλές. Είναι τόσες πολλές. Ναι, υπάρχουν πολλές. Ναι, πάρα πολλές. Να φανταστείτε, παίρναν τα παιδάκια, τα βάζανε μέσα σε κάποιους ασκούς, τα σέρνανε με τα άλογα, κάνανε παιχνίδια με αυτά. Κάποιοι παίρναν τα παιδιά, ανεβαίναν σε ένα ύψωμα, άλλοι βγάζαν τις ξυφολόγες από κάτω, ρίχναν το παιδί και όσο όποια ξυφολόγη καρφωνόταν το παιδί ήταν ο τυχερός της βραδιάς, της ημέρας. Φαντάζεστε τώρα, δεν μπορείς ούτε να τα αφηγηθείς αυτά όλα τα οποία συνέβησαν εκεί. Έτσι, είναι πέρα από κάθε ανθρώπινης φαντασίας. Μάλιστα. Κύριε Τσουλφίδη, πριν σας δώσω το λόγο στη Μαρία, εμείς ξέρετε σήμερα ξεκινήσαμε τιμώντας αυτή την ημέρα με το ελάχιστο φόρο τιμής που μπορούμε να αποδώσουμε με ένα τραγούδι το οποίο το ξέρετε όλοι, είναι «Την πατρίδα με έχασα» στα ποντιακά και... «Την πατρίδα με έχασα». Ναι, και το ακούσαμε και με αυτό θα κλείσουμε την εκπομπή μας, θέλοντας έτσι να τιμήσουμε και σαν κανάλι αλλά και σαν δημοσιογράφοι την γενοκτονία αυτή που ό,τι και να πει κανείς, ό,τι και να αφιερώσει, δεν αυτοί οι άνθρωποι... Καλά, είναι τόσοι πολλοί χιλιάδες που εγώ θλίβομαι και τρελαίνομαι, επιτρέψτε μου την έκφραση, όταν έχουμε ακόμη Έλληνες πολιτικούς που, όπως καλή ώρα είχε πει τότε ο Φίλης, ότι δεν υπάρχει γενοκτονία των ποντίων. Δεν θα παρασυρθώ εγώ από αυτήν τη λογική, ναι, σε καμία περίπτωση. Ούτε εγώ το κάνω για να πείτε κάτι. Ναι. Ναι, απλά το υπενθυμίζετε και καλά κάνετε ότι υπάρχουν ανάμεσά μας και αυτοί οι άνθρωποι. Τι να κάνω, δυστυχώς. Μάλιστα. Μαρία. Δυστυχώς. Εμείς εκεί έχουμε συνειδητά κάνουμε ένα έργο με τις γνώσεις που έχουμε. Το ενδιαφέρον μας είναι εντελώς ανιδιοτελή. Είναι παραδοσιακό καθαρά. Δεν έχουμε αποσκοπούμε σε τίποτα. Έχουμε ένα διοικητικό πολύ, πολύ καλό. Έχουμε μία κοινή συνισταμένη όλοι. Έχουμε τις ίδιες απόψεις. Οπότε λειτουργούμε, νομίζω, πολύ καλά σήμερα και εκπροσωπούμε επάξια το ποντιακό στοιχείο τουλάχιστον μέσα στην κοινωνία της Καβάλας. Μάλιστα. Μαρία. Λοιπόν, εμείς τέλος θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε φυσικά τη Λέσχη Ποντίου Νομού Καβάλας για το μεγάλο του έργο, για το μεγάλο έργο λοιπόν αυτού του θεσμού που πάρα πολλά χρόνια από το 1900, πόσο πρόεδρε? Η Λέσχη Ποντίου Νομού Καβάλας ιδρύθηκε το 1950.
Από το 1989, 16 Τετάρτου, έχει δικό της κτίριο, ιδιόκτητο. Λίγους λόγους, είναι μοναδικός μας στην πόλη. Ναι. Είναι και καλό και κακό. Που έχει χτιστεί και συντηρείται φυσικά με την αγάπη και τα έξοδο όλων αυτών των ανθρώπων που αγαπούν και τιμούν τον πόντο. Εμείς φυσικά σήμερα, σαν τηλεοπτικό κανάλι, ως αφιέρωμα στις 10 έχουμε με τους κρυμμένους θησαυρούς, να το τονίσουμε, ένα ακόμη αφιέρωμα για την γενοκτονία των ποντίων. Και φυσικά τις επόμενες ημέρες θα προβληθεί και το αφιέρωμα από τα ιστορικά γεγονότα του κύριου Κώστα Παπακοσμά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όλων των δημοσιογράφων. Φυσικά στον κύριο Μιχάλη Τσουλφίδη αλλά και στην κυρία Ματίνα Τσουλφίδου, γιατί πάντα μας βοηθούν για τις ιστορικές μας αναδρομές αλλά και το σπουδαίο πολιτιστικό έργο που προσπαθούμε και εμείς να αφήσουμε στους επόμενους, κύριε Μιχάλη. Και εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου, γιατί μας δίνετε κάθε φορά τη δυνατότητα, βήμα τηλεοπτικό, για να μπορούμε να πούμε τις απόψεις μας, να δείξουμε και στον κόσμο, να πούμε και στον κόσμο ποιοι είμαστε και να τους πούμε να έρθουν στο Σύλλογο, να ενισχύσουν το Σύλλογο. Πρέπει να είναι εκεί. Είναι ένας μητροπολιτικός σύλλογος με μια πολύ βαριά ιστορία και πρέπει αυτή να ενισχυθεί από τον ΕΚΑΣΤ. Από τον οποιονδήποτε, είτε Πόντιος είτε Φιλοπόντιος. Σας ευχαριστώ πολύ. Για το πιο εντυπωσιακό ετήσιο χώρο κάνατε. Πρέπει να το τονίσουμε γι' αυτό κάθε χρόνο. Ναι, θέλουμε να είμαστε έτσι λίγο ξεχωριστοί. Νομίζω ότι το καταφέρνουμε, δεν ξέρω. Ευχαριστώ πολύ πάντως. Λοιπόν, να είστε καλά. Αυτά, Άγγελα. Λοιπόν, καλά έκανες και είπες για τις δύο εκπομπές για να μπορέσουν να τις παρακολουθήσουν οι φίλοι τηλεθεατές. Που αφορά τον ποντιακό ελισμό και όλα αυτά. Κύριε Τσουλφίδη, θερμά σας ευχαριστούμε για τη συνομιλία. Να είστε καλά. Μαρία, ευχαριστώ και σένα. Και εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, γιατί περάσαμε κατά πολύ, νομίζω, Δημήτρη, ή κάνω λάθος. Πάμε διαφημίσεις. Ναι, νομίζω. Πάμε. Και όπως ήταν αναμενόμενο, γιατί κανείς δεν μπορεί να μείνει αλόβητος από όλη αυτή την κατάσταση, στη γείτονα χώρα της Τουρκίας, ο Ερντογάν τρεκλίζει κυριολεκτικά. Φτάνει η μέρα που δεν θα μπορέσει να αποφύγει την προσφυγή του στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Είναι ίστατη προσπάθεια που μπορεί να κάνει, διότι η οικονομία είναι στα τάρταρα. Θα μπορούσε να μην είναι, αν δεν είχαμε και αυτό το κορονοϊό που έχει πλήξει την παγκόσμια οικονομία, πόσο μάλλον και την Τουρκία. Αλλά παρόλα αυτά βλέπετε ότι, παιδί μου, δεν ξέρω αυτός ο άνθρωπος πώς λειτουργεί, πώς σκέφτεται. Αντί να κοιτάξει, ας πούμε, να σώσει ό,τι σώνεται στη χώρα του και οι πολίτες της χώρας, στη γειτονιά μας, να επιβιώσουν οι άνθρωποι έστω με τον πιο αξιοπρεπή τρόπο όσο αυτό είναι δυνατόν, κάνει ακόμα ό,τι είναι δυνατόν για να ξοδεύει αλόγιστα όμως, εκατοντάδες χιλιάδες και εκατοντάδες εκατομμύρια, παρότι η οικονομία, επαναλαμβάνω, είναι στα τάρταρα. Άρχισαν βέβαια οι γκρίνιες, άρχισαν οι κτικές. Βέβαια, όποιος τολμήσει και μιλήσει εκεί κινδυνεύει με φυλάκιση, όπως γνωστή δημοσιογράφος. Κινδυνεύει με φυλάκιση, κινδυνεύει να δει τα μπουντρούμια δηλαδή. Αλλά από ό,τι δείχνουν τα πράγματα, δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση στη γείτονα. Και όπως είπα, δεν θα αποφύγει, από ό,τι λένε τουλάχιστον όλοι οι ειδικοί, οικονομολόγοι και όλα αυτά, να προσφύγει στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Και καταλαβαίνει κανείς ότι μπαίνοντας σε αυτό, τώρα το πόσο εύκολο θα βγει και σε πόσα χρόνια θα βγει, αυτό εξαρτάται από τι θυσίες θα απαιτηθούν και τι και πώς θα αντιδράσει ο λαός και. Η πτώση των τιμών του πετρελαίου είναι ένα χαρτί από τα καλά που έχει ο Τούρκος πρόεδρος. Μπορεί να έχει έτσι να μειώσει την πληθωριστική πίεση σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Αλλά από εκεί και πέρα
δεν έχει πολλά χαρτιά στα χέρια τα οποία θα σώσουν την κατάσταση από ό,τι, επαναλαμβάνω, λένε οι ειδικοί. Αν σκεφτούμε ότι και ο τουρισμός, τουλάχιστον για την φετινή χρονιά, στην Τουρκία θα είναι μηδενικός, από ό,τι λένε τα στοιχεία, γιατί τώρα, κακά τα ψέματα, θα σηκωθείς τώρα εσύ από εδώ, από την Ελλάδα, που πηγαίνουν χιλιάδες Έλληνες στην Κωνσταντινούπολη ή αλλού. Θα πας στην Τουρκία και δωρεάν, να στα κάνουν όλα τα ειστήρια, ξενοδοχεία, είστε, θα πας, δεν πας. Εντάξει. Ενώ στην χώρα, εδώ τη δική μας, επειδή τα πράγματα έχουν πάει έτσι όπως έχουν πάει και είναι πολύ καλύτερη εικόνα και όλα τα στοιχεία και όλα αυτά, είναι τελείως διαφορετικά. Τελείως διαφορετικά. Αλλά όχι πως εδώ θα είναι τα πράγματα πολύ καλύτερα. Μπορεί να είναι καλύτερα, αλλά όχι πολύ καλύτερα. Αυτά και με τον αγαπητό πρόεδρο, τον κύριο Ερντογάν, ο οποίος, αν δεν αλλάξει κάποια πράγματα, δεν τον βλέπω να στέκεται καλά. Εννοώ στην εξουσία, αυτό εννοώ, τίποτα άλλο. Εξακολουθεί, ρε παιδί μου, ας πούμε, αυτό που διαβάσαμε προχτές, που ήταν, όπως γράψανε και τα και εφημερίδες και τα site και τα κανάλια, είναι ένας καθαρά ομός εκβιασμός από την πλευρά του Τούρκου στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Ελάτε να τα βρούμε, αλλιώς τελίτσες, τελίτσες. Δηλαδή αυτό πραγματικά με ξεπερνάει. Να έρθουμε να τα βρούμε πώς. Έχοντας εσείς, ας πούμε, σχέδια ότι και καλά 12 νησιά ελληνικά είναι δικά σας, ακόμη και η Κρήτη, ή κάτι άλλες τέτοιες χαζολογίες και χαζοαπαιτήσεις και να μην πω καμιά άλλη κουβέντα που δεν επιτρέπεται. Να έρθουμε να τα βρούμε πώς. Με αυτού του είδους τις κορώνες που βγάζετε από το στόμα σας. Δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Κανείς δεν θα έκανε τέτοιο βήμα. Που δε μάλλον εμείς. Που στο κάτω-κάτω να πω κάτι. Ανάγκη ίσως έχετε από την Ελλάδα. Η Ελλάδα όμως δεν νομίζω ότι έχει ανάγκη από εσάς. Σώνει και καλά. Και το λέω πάντα χωρίς να θέλω να δημιουργήσω μια κακή εικόνα μεταξύ των λαών των δύο χωρών. Οι λαοί δεν έχουν κανένα πρόβλημα. Οι λαοί, ο απλός καθημερινός κόσμος, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Ούτε ο Τούρκος με τον Έλληνα, ούτε ο Έλληνας με τον Τούρκο. Άλλοι είναι αυτοί που δημιουργούν αυτές τις εντάσεις. Έτσι, η πολιτική και δεν ξέρω ποιοι άλλοι. Λοιπόν. Σημάδια αισιοδοξία στην Ιταλία, οι λιγότεροι νεκροί σε 24 ώρες από τις αρχές Μαρτίου. Ναι, χθες το σύνολο κρουσμάτων του κορονοϊού ήταν 225.000 και μισό και είχαν χάσει τη ζωή τους 32.000 άνθρωποι στην Ιταλία. Και 125-126.000 είχαν θεραπευτεί. Τα τελευταία 24 ώρα έχασαν τη ζωή τους μόλις 99 άνθρωποι, και λέω μόλις γιατί αυτά τα νούμερα που έχουμε ακούσει για την Ιταλία, εντάξει. Το να είναι μόλις 99 άνθρωποι, σίγουρα είναι μόλις. Μόνο αυτό μπορείς να πεις. Και καταγράφηκαν 461 κρούσματα. Ενώ 2.150 ασθενείς έγιναν αρνητικοί στον ιό. Μάλιστα. Πάμε σε ένα τηλέφωνο, παρακαλώ. Καλή σας μέρα. Καλή σας μέρα, κυρία μου. Κάθομαι επάνω στον Τίμιο Σταυρό. Μάλιστα. Στα Γαλατάρια. Άνοιξε η παιδική χαρά που ήταν κλειστή τόσο καιρό και μου κάνει εντύπωση πώς δεν έγινε μια απολύμανση στα παγκάκια, στα παιχνίδια, στις κούνιες και ήρθαν όλα αυτά τα παιδάκια. Δεν λέω ότι όλοι ήταν άρρωστοι, αλλά λέω ότι τουλάχιστον το καυσαέριο να ξεπλυνόταν, για το όνομα του Θεού. Βλέπω τα παιδάκια και στεναχωριέμαι. Από ποιον να γίνει η απολύμανση, κυρία? Δεν ακούω. Πόσο να φωνάξω περισσότερο? Λέω, από ποιον να γίνει η απολύμανση? Από το Δήμο. Mm. Στο Δήμο ανήκει. Αλήθεια?
Θέλετε να σας απαντήσω με όλο το σεβασμό προς το πρόσωπό σας? Πέστε μου. Ωραία λοιπόν. Ποιανού παιδάκια πηγαίνουν εκεί, κυρία μου, εκεί στο... Πού είναι, στη Σαπαίων είπατε, πού είπατε είναι? Στο Σούγγυλο. Ναι. Ποιανού παιδάκια πηγαίνουν εκεί? Το δικό σας εγγόνι, το του, ξέρω εγώ, του άλλου το παιδάκι ή το... Καταρχάς, δεν γνωρίζω και δεν είμαι σίγουρος αν άνοιξαν οι παιδικές χαρές. Δεν το γνωρίζω. Νομίζω πως δεν άνοιξαν. Κάποιοι ενδεχομένως πηγαίνουν χωρίς να έχει δοθεί το πράσινο φως. Ακούστε λίγο. Μιλάτε, ναι. Μιλάτε για το παρκάκι που είναι εκεί επί της Σαπαίων, που είναι ο τείχος και το... Και το... Ναι, τα Καλατάρικα ακριβώς. Okay, λοιπόν, εκεί. Εκεί δεν χρειάζεται να δοθεί πράσινο φως. Εδώ στο Φάληρο δεν δόθηκε το πράσινο φως και πηδούσαν από τα κάγκελα κάποιοι και κάναν τα παιδιά τους κούνια. Εάν λοιπόν... Είναι το... γεμάτο σας λέω, παιδιά. Ναι, γεμάτο μπορεί να είναι. Άνοιξε η παιδική χαρά, εν πάση περιπτώσει. Ναι, δεν ξέρω αν άνοιξε επίσημα, κυρία μου, αλλά σας λέω. Εάν άνοιγε επίσημα θα γινόταν αυτό. Εάν πάλι δεν άνοιξε επίσημα και πηδάνε κάποιοι και κάνουν τα παιδιά τους κούνια ή δεν ξέρω τι άλλο, το δικό τους παιδί κινδυνεύει, αν κινδυνεύει, ας πάρουν ένα απολυματικό εκεί και ας καθαρίσουν την κούνια που κάνει το δικό τους παιδί κούνια. Πρέπει να περιμένουμε είναι όλα. Είναι λύση αυτή που μου λέτε τώρα. Είναι λύση αυτή που μου λέτε εσείς να τα κάνει όλα ο Δήμος για να μην έχει πρόβλημα το δικό μας παιδί? Στο Δήμο ανήκει, κυρία. Κυρία μου, δεν αμφιβάλλω ότι ανήκει στο Δήμο. Αλλά το δικό μου παιδί θα κινδυνεύσει. Θα περιμένω εγώ ο Δήμος πότε θα έρθει να απολυμάνει δηλαδή την παιδική ο χαρά. Δεν πρέπει να απολυμάνει τα παγκάκια έστω τα. Καλά. Ξέρω εγώ. Τι να πω, πού να απευθυνθώ, δεν ξέρω. Πουθενά, στο Δήμο. Δεν είναι ιδέα δικιά μου. Εγώ νομίζω ότι είναι κοινωνική αυτή. Κυρία μου, ακούστε λίγο κάτι, να σας θέσω ένα άλλο ερώτημα. Βρισκόμαστε στην εποχή που είναι τα χόρτα πάρα πολύ μεγάλα. Okay, μεγαλώνουν τα χόρτα. Ωραία, σωστά. Τα κόβω, τα άκοψαν. Ποιος? Ο Δήμος. Αν δεν ερχόταν ο Δήμος και είχατε χόρτα έξω από τη μάντρα του σπιτιού σας. Πολλά χόρτα. Και κυκλοφορούσαν και φίδια. Αφήστε με λίγο να κάνω μια ερώτηση. Λοιπόν. Και κυκλοφορούσαν φίδια και ποντίκια και δεν ξέρω τι άλλο. Εσείς θα περιμένατε το Δήμο να έρθει να τα καθαρίσει ή θα αφήνατε τα φίδια να σας τσιμπήσουνε? Θα τα καθάριζα εγώ. Πολύ καλά! Αυτή την απάντηση ήθελα να ακούσω. Αλλά δεν μπορώ να πάρω απολυμαντικό και να πάω να καθαρίσω τα παγκάκια του πάρκου και αυτά. Γιατί? Αν είναι να κάτσετε εσείς και εδώ δεν έχει... μιλάμε για παιδιά, λοιπόν, δεν θα... μωρά, okay. Και εσείς μου λέτε αν έχουν ποντίκια τα αυτά. Καλά. Τα λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, ακούστηκε το θέμα σας. Να είστε καλά. Πολύ. Εγώ ευχαριστώ που πήρατε, να είστε καλά. Ναι. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε λέτε κάτι. Το έχω πει χιλιάδες φορές. Θυμάμαι σε μια εκπομπή, πότε ήταν, πριν κάνα δύο χρόνια, με πήρε κάποιος έξαλλος και εγώ, τα χόρτα θα μας φάνε, τα φίδια έξω από το σπίτι μας έχουν γίνει αυτό. Να σε φάνε, ρε φίλε. Ειλικρινά σου, το λέω έτσι με πολύ αληθοφάνεια, να σε φάνε. Δηλαδή, περιμένεις το Δήμο, που ο Δήμος το κάτω-κάτω, ναι μεν είναι υποχρέωση του Δήμου, ανταποδοτικά που πληρώνουμε και κάνουμε κεραμμα, αλλά, αν δεν έρθει σε ένα μήνα ο Δήμος και έχει άλλα ενδιαφέροντα, που είναι στο λαιμό μου, λοιπόν, και έχει άλλα ενδιαφέροντα που σε άλλες περιοχές, εσύ θα περιμένεις να σε φάνε τα φίδια? Δηλαδή, τι είναι να πάρεις ένα δρεπανάκι, ας πούμε, και να κάνεις μια έτσι και να κόψεις τα χόρτα? Λέω εγώ τώρα, ή ένα από τα άλλα τα μηχανήματα που έχει να δανειστείς από ένα γείτονα ή από αυτό. Ρε παιδιά, μήπως είμαστε λίγο υπερβολικοί? Εγώ δεν λέω να μην τα κάνει ο Δήμος. Αλλά μου λέει τώρα η κυρία να έρθει ο Δήμος να απονημάνει το παγκάκι. Κάτσε, κυρία μου. Καταρχάς, εγώ δεν ξέρω αν έχουν ανοίξει παιδικές χαρές, αν δόθηκε το πράσινο φως. Αλλά αν παραβιάσει το φράχτη και επιδείξει και πάει να κάνει το παιδί σου, κάνε με ένα απολυματικό λίγο το παγκάκι ή την κούνια που θα πιάσει και τελείωσε η ιστορία. Με πόνεσε ο λαιμός μου. Λοιπόν, παρακαλώ. Κορονοϊό δεν έχω πάντως. Όχι, όχι. Παρακαλώ. Έλα, σ' ακούω. Εσύ πήρες τηλέφωνο, εγώ σ' ακούω. Ναι, λοιπόν, άκουσε. Ναι. Να σου πω ένα παράπονο. Παράπονο σε μένα? Ναι, ναι, ναι. Α, σε μένα. Για μένα σε δηλαδή. Σε εσύ είσαι δημοσιογράφος, εσύ ξέρεις. Εδώ πίσω στο κάτσε, επειδή είμαι δημοσιογράφος, δεν πάει να πει ότι είμαι για πάσα νόσο πρέπει να λύνω τα πάντα. Δημοσιογράφος όχι, είμαι. Όχι, ρε άνθρωπε, το Θεό, δεν λένε. Για πες. Πες να πιω λίγο νερό, πες να πιω λίγο νερό. Άντε, πιες λίγο νερό. Πες. Ναι, λοιπόν, άκουσε στο λιμενοβραχίωνα, πίσω στο λιμάνι, είχε ένα ακρογιάλι, ωραίο, πηγαίνανε κατεβαίνα. Stop. Γιατί, stop. Θα σου πω. Stop. Ναι. Το έχουμε, προφανώς δεν μας έχεις δει.
Το έχουμε αναλύσει αυτό το θέμα πάρα πολλές φορές. Και χτες συγκεκριμένα με τον Παναγιώτη που παίρνει συχνά τηλέφωνο, τον Τσιλικά και μας διαμαρτυρόταν για αυτό το θέμα κτλ. Λοιπόν, είπα λοιπόν εγώ το εξής. Ποια είναι η δική μου θέση, να σου απαντήσω, για να μην τρώμε χρόνο. Η δική μου θέση λοιπόν είναι ότι εκεί ένας εργολάβος κάνει μια δουλειά, του έχει αναρτηθεί μια δουλειά. Χρειάστηκε λοιπόν να πέσουν και πέντε ογκόληθοι πέτρες μέσα σε εκείνη τη μικρή παραλία. Λοιπόν, το οποίο από ό,τι έχω μάθει. Όταν και εφόσον τελειώσει αυτή η δουλειά, η εργολαβία, αυτές οι πέτρες, όπως πέσανε μέσα εκεί στο σημείο, θα ξαναβγούν από το σημείο και θα ξαναγίνει το ίδιο. Και λέω τώρα. Το πιστεύεις αυτό? Εάν τότε δεν βγούνε, τότε έχω λόγο να κάνω ρεπορτάζ. Τώρα, τι να πω, σταμάτα το έργο, βγάλε τις πέτρες έξω για να πάνε... Να σου πω ένα πράγμα, ναι. Από τον προφήτη Ηλία... Κατεβαίναν οι άνθρωποι με δύο εισιτήρια κάτω, για να πάνε θέλουν 8 εισιτήρια. Ανέβα κάτι από την Παναγία, από τον Αγιώρη, είχε ωραίο ακρογιάλι εκεί και πηγαίνανε και καλά και τα παιδιά μπάνε. Κάτσε, περίμενε. Τι μου είπε τώρα, από τον προφήτη Ηλία πηγαίνανε στη συγκεκριμένη παραλία. Από τον προφήτη Ηλία κατεβαίνουν εδώ στην Παναγία και κάνουν μπάνε. Δεν γιατί? Μπορούν να δίνουν 8 εισιτήρια ένα ζευγάρι. Να πω κάτι! Να πω κάτι, με ξεπερνάνε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή, γιατί τι τσκάι λες με εκείνο το ακρογιάλι από τον προφητηλία. Τόσες παραλίες έχουμε σε όλη την Καβάλα, εκεί πρέπει να πάνε. Μα ρωτάς εγώ αν έχω λεφτά να κάνω εισιτήρια για να πάω στα ακρογιάλι. Αφού μου λες ότι κόβανε εισιτήρια και πήγαιναν εκεί. Άρα, θα κόψουν για κάτι. Ερχόντας στην Παναγία και κάνε μπάνιο με 4 εισιτήρια. Τώρα θέλει 8 εισιτήρια για να πάει στη Ραψά ή στο αυτό για να πάει να κάνει μπάνιο. Λέμε για την ίδια. Να σου πω κάτι. Μισό λεπτό. Λέμε για την ίδια παραλία, μήπως κάνουμε λάθος. Λέμε για την παραλία που είναι από την πίσω πλευρά του φάρου που ανεβαίνει στα σκαλοπάτια και βγαίνει στην εκκλησία. Εκεί δεν λέμε. Στο ελικόπτερο που κάνει, το οικοδρόμιο που ήταν. Το οικοδρόμιο που ήταν εκεί πέρα. Ήταν ωραίο ακρογιάλι και το αχρηστέψανε. Ο κόσμος δεν έχει λεφτά να κατεβαίνει να πηγαίνει 8 εισιτήρια, ένα ζευγάρι 8 εισιτήρια να πηγαίνει να κάνει ένα μπάνιο στη Ραψάνη, στο Χαράουρμαν. Okay. Καταλάβατε. Okay. Αν μπορείς να κάνεις τίποτε. Σαν τι να κάνω, να σταματήσω το έργο, τι να κάνω. Είπα ότι κάναμε ρεπορτάζ, ότι μας είπαν αυτό, ότι θα επανέλθει το θέμα από εκεί πέρα. Είχε ωραίο ακρογιάλι εκεί, γι' αυτό. Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει, λοιπόν, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και εμείς που πήρατε. Πάμε σε διαφημίσεις, Δημήτρη. Έχουμε. Τηλεθεάτρια έχουμε. Πάμε στο τηλεθεάτριο. Παρακαλώ. Ναι, γεια σας. Γεια σας, κυρία μου. Κύριε Τσέλιο, ήθελα να κάνω μια διαμαρτυρία. Είμαστε γείτονοι πάνω στα ποταμούδια. Κόψανε το αστικό λεωφορείο. Και διαμαρτύρονται όλοι οι συνταξιούχοι, όλοι οι νοικοκυρές. Και θέλω να επεμβείτε, αν μπορείτε, να πείτε κάτι, να συνεχιστεί το λεωφορείο. Λοιπόν, δεν κόψανε κανένα λεωφορείο πρώτον. Ναι. Δεν κόψανε κανένα λεωφορείο, επαναλαμβάνω. Λόγω της... επειδή έκανα ρεπορτάζ, επειδή μίλησα με τον πρόεδρο και μία και δύο φορές. Λόγω αυτής της κατάστασης που υπήρχε, που προϋπήρχε, κυκλοφορούσαν πάρα πολλά λίγα δρομολόγια. Υπήρχαν κυρίως στο κέντρο κτλ. Σιγά σιγά, τα δρομολόγια επανέρχονται. Όπως ανοίγει η εστίαση, όπως ανοίγουν τα καταστήματα, όπως επανέρχονται τα δρομολόγια σιγά σιγά. Το δρομολόγιο των ποταμουδίων δεν κόπηκε οριστικά, είναι στα πλαίσια αυτής της κατάστασης που βιώνουμε και επειδή δεν έπαινε ο κόσμος να πάει λόγω του κορονοϊού κτλ. Γι' αυτό και ακόμη δεν έχει επαναλειτουργήσει. Εντάξει. Οπότε θα περιμένουμε. Ναι. Τώρα που θα κάνουμε διαφημιστικό διάλειμμα, θα ξαναμιλήσουμε με τον πρόεδρο, να δούμε τι θα μας πει και θα σας ενημερώσω μετά το διαφημιστικό. Πάρα πολύ ωραία. Σας ευχαριστώ. Γεια σας. Ναι. Γεια σας, διαφημίσεις. Εδώ είμαστε λοιπόν φίλες και φίλοι για να περάσουμε και σήμερα στο τελευταίο μέρος της εκπομπής. Σήμερα κάτι με την επικοινωνία δεν μας βγαίνει, αλλά okay, προσπαθούμε να βρούμε τον πρόεδρο των αστικών λεωφορείων για να δώσουμε μια απάντηση όσον αφορά κάποιες περιοχές που ακόμη δεν έχουν τεθεί σε επανεκκίνηση τα δρομολόγια. Θα δούμε τι έχει να μας πει γι' αυτό.
Θα το καταφέρουμε, φαντάζομαι, μέχρι το τέλος και της σημερινής εκπομπής. Η ζέστη, βέβαια, εδώ σήμερα είναι λίγο... Ο καιρός αλλάζει, θα τα πούμε και αυτά σε λίγο. Από αύριο, μεθαύριο. Ενώ στην Αθήνα η προσέλευση των μαθητών στα σχολεία ξεπέρασε το 75%, στον Ομόρο Δόπης, από ό,τι βλέπω εδώ, δεν ήταν πάνω από 50%. Είναι αυτό που είπαμε, ότι πώς παρουσιάζεται, ας πούμε, η ανάγκη για την χρήση των καμερών για κάποιο χρονικό διάστημα στα σχολεία. Άσχετα αν κάποιοι προσπαθούν να παραποιήσουν τα πράγματα και να πούνε ότι δεν είναι έτσι, είναι αλλιώς, είναι ο Big Brother, είναι, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αύριο Τετάρτη θα υπάρχει νέο διάγγελμα του Πρωθυπουργού για τα μέτρα στήριξης των επιχειρήσεων όσον αφορά τον τουρισμό. Έρχεται ένα ακόμη πακέτο μέτρων στήριξης. Αυτή τη φορά αφορά τον τουρισμό. Η δουλειά του Υπουργού Οικονομικών δεν είναι, λέει, να αναλύει απλώς την οικονομία, αλλά να τη βελτιώνει, λέει, ποιος, ρε παιδιά. Θέλετε να σας πω ποιος, την έκανε αυτή τη δήλωση. Τρελαθούμε τελείως σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί. Τσακαλώτος. Ξέχασε τα επιδόματα που δίνανε συνέχεια, πάρε 200 εσύ, πάρε 100 εσύ, πάρε 300 εσύ, και με αυτά τα επιδόματα προσπαθούσε να έρθει η ανάπτυξη στην χώρα. Ποιος? Ο Ευκλήδης. Δεν είμαστε καλά. Εντάξει. Λοιπόν. Τραπεζοκαθίσματα, νευρική κρίση, λέει, στους Δήμους με την τροπολογία του Θεοδωρο Δικάκου. Είπαμε, ξέρετε, ενώ πας να κάνεις το ένα θετικό, αμέσως παρουσιάζεται ένα ή και δύο αρνητικά. Πας να κάνεις τα δύο αρνητικά, παρουσιάζονται άλλα τόσα. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση. Θα δούμε. Βρισκόμαστε μπροστά, λέει, στην έναρξη μιας διαφορετικής τουριστικής περίοδου για τη Θάσο, λέει ο Δήμαρχος Θάσου. Δεν έχω όμως καμία θέληση να κοινωνήσω μαζί του, γιατί όσες φορές και αν τον έχω καλέσει, ποτέ δεν ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας. Ποτέ. Οπότε, δεν θα κάνω τον κόπο ξανά να εκνευριστώ για να τον καλέσω και να μην τον έχουμε στο... να μας ενημερώσει. Λοιπόν, πάμε λίγο στα του καιρού, μέχρι να περιμένουμε μία ακόμη σύνδεση, η οποία ελπίζω να έρθει μέχρι να τελειώσουμε. Πάμε λίγο στα του καιρού, γιατί αλλάζει ο καιρός άρδιν, αυτό είναι αλήθεια, και έχει να κάνει με την ατμόσφαιρα, με όλα αυτά που συμβαίνουν. Μετά τη ζέστη, λοιπόν, έρχονται βροχές, καταιγίδες και πτώση της θερμοκρασίας. Τώρα, πτώση της θερμοκρασίας, μην φανταστείτε, έτσι. Θα έχει, ας πούμε, κοσάρια εδώ στην περιοχή μας, 20 κάτι. Δεν σημαίνει πτώση θερμοκρασίας, θα ανάψουμε τα καλοριφέρ, τρελαθούμε τελείως. Λοιπόν, πάμε σε ένα τηλέφωνο προς το παρόν και συνεχίζουμε. Παρακαλώ. Ναι, καλημέρα. Καλημέρα. Ο κύριος Ζέλιος. Εγώ. Παίρνω από Δράμα. Μάλιστα. Και ήθελα να σας ρωτήσω, να εκφράσω και το παράπονό μου για αυτά τα πλυντήρια των αυτοκινήτων που πλένουν μέσα στην πόλη της Δράμας και με τον αέρα που φυσάνε αυτή η σκόνη, όλοι έρχεται επάνω μας. Δηλαδή, τι να πω, δεν ξέρω. Μισό λεπτό. Τα πλυντήρια των αυτοκινήτων που με τον αέρα που φυσάνε η σκόνη έρχεται πάνω σας. Ναι, είμαστε ακριβώς απέναντι από το πλυντήριο των αυτοκινήτων. Ναι. Και όλη την ώρα με τον αέρα τσεφ, αυτή η σκόνη πού πάει. Κυρία μου, βάζετε ένα θέμα τώρα το οποίο δεν ξέρω τι να σας απαντήσω. Απλά θα σας πω δηλαδή, και ακούστε. Κάτι δεν πρέπει, τι πρέπει να γίνει. Τι να καταβρέχουν πρώτα το αυτοκίνητο και μετά να το ξεσκονίζουν. Τι να κάνουν. Όχι, αλλά εννοείται ότι η σκόνη πειράζει όλους. Ωραία. Και μέσα στα σπίτια μας σκουπίζουμε. Ακούστε, το αυτό που ενδεχομένως θα μπορούσαν να κάνουν είναι να είναι σε ένα χώρο
λίγο μακρύτερα εκεί από το, κάτω από το σπίτι σας, απέναντι από το σπίτι σας. Ναι, μέσα στην πόλη, μέσα ναι, στην αλλά, δράμα είναι. Ναι, αλλά ακούστε λίγο. Εδώ που πήρατε τώρα τηλέφωνο, δεν είναι ο κατάλληλος αρμόδιος που μπορώ να επέμβω και να κάνω. Αυτό είναι θέμα δουλειά της αρχής, της δημοτικής αστυνομίας, παραδείγματος χάρη, που έχει δράμα, να πάρετε ένα τηλέφωνο και να πείτε, ρε παιδιά, έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα παράπονο. Όχι σώνει και καλά σαν καταγγελία. Ότι μήπως πρέπει να γίνει, ακούστε με λίγο, μήπως πρέπει να γίνει μια σύσταση, ας πούμε, στον επαγγελματία και να πει, ξέρεις, αντί να το βγάζεις έξω απέναντι από το σπίτι μου και να φυσάς με τον αέρα και όλη η σκόλη, θα μπορούσε να το πας 10 μέτρα πιο εκεί, παρά εκεί, παρά δίπλα, γι' αυτό. Αυτό μπορείτε να κάνετε. Αυτό που μου λέτε τώρα που πήρατε τηλέφωνο εδώ, δεν μπορώ να σας βοηθήσω. Καταλάβατε. Βρε, όλα πειράζουνε. Και ένας γείτονας κακός σε πειράζει όταν μιλάει δυνατά, όταν κάνει θόρυβο, όταν αυτό. Αλλά τι θα κάνουμε, βγάλουμε το πιστόλι να το σκοτώσουμε, δεν γίνεται. Εννοείται, άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Έτσι. Δηλαδή, αυτό που σας είπα. Αυτό που σας είπα θα κάνετε, κυρία μου. Δημοτική αστυνομία. Εντάξει. Έχει, έχει την υποχρέωση να προβεί, αν όχι η αστυνομία, τουλάχιστον η δημοτική αστυνομία. Δεν είπα ότι θα πάει να επιβάλλει πρόστιμο ή δεν ξέρω τι, αλλά μία παρατήρηση. Ρε παιδί μου, δεν θέλω. Μία παρατήρηση, στα πλαίσια της καλής γειτονίας και της αυτής. Νομίζω ότι αν ο άλλος έχει τη θέληση, θα το κάνει. Αν δεν έχει και είναι ντουβάρι, τι να σας πω. Εντάξει. Ναι, ευχαριστώ. Γεια σας. Τι τραβάμε κι εμείς. Ναι, αυτό. Αυτό πρέπει να κάνει η κυρία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Λοιπόν, περιμένουμε, πας και επικοινωνήσει ο πρόεδρος. Ίσως είναι σε κάποιο δρομολόγιο και δεν μπορεί. Περιμένουμε τη ζωντανή σύνδεση. Και για να δούμε και αυτά του περιπεραστικού κτέλ, μια και μιλάμε για κτέλ, για να ενημερωθούν για μια ακόμη φορά αυτοί που δεν έχουν ενημερωθεί. Έχουμε την Μαρία. Α, έχουμε την Μαρία. Ωραία. Αν έχουμε την Μαρία. Προηγείται λοιπόν η ζωντανή σύνδεση. Και πάμε να συναντήσουμε τη Μαρία λοιπόν για να μιλήσουμε, νομίζω, για την εστίαση. Έλα, Μαρία. Λοιπόν, να πούμε, Άγγελο, ότι βρισκόμαστε σε κατάστημα εστίασης, γιατί οι προετοιμασίες είναι πυρετόδες. Να πούμε ότι γενικότερα οι εργαζόμενοι ετοιμάζονται με πολύ μεγάλη αναμονή, αλλά και αισιοδοξία πάνω απ' όλα, για την προετοιμασία των καταστημάτων τους, για την υποδοχή λοιπόν πελατών από τις 25 Μαΐου. Να πούμε λοιπόν και να υπενθυμίσουμε φυσικά, γιατί σίγουρα το έχουν μάθει όλοι πλέον, ότι αν και υπήρχε το ενδεχόμενο να έχουμε την έναρξη 1 Ιουνίου, πλέον λοιπόν, σύμφωνα και με το πράσινο φως από την Ειδική Επιτροπή Λοιμοξιολόγων, αλλά φυσικά και με τον επικεφαλή, τον κύριο Σωτήριο Τσιόδρα, έχει πάρθει και πολύ αναμενόμενη απόφαση, φυσικά στη συνεργασία με τα αρμόδια υπουργεία, λοιπόν, όσον αφορά και τις πολιτικές προστασίες, για την επανέναρξη λοιπόν τελικά την επόμενη Δευτέρα στις 25 Μαΐου. Να τονίσουμε ωστόσο, συνάδελφο, ότι η κατάσταση από ό,τι φαίνεται θα ανακοινωθεί και επίσημα από τα χείλη του Πρωθυπουργού Ελλάδος, κύριο Κυριάκου Μητσοτάκη, αύριο το απόγευμα, μάλλον στις 6 λοιπόν το διάγγελμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος θα ανακοινώσει και επίσημα την επανέναρξη λοιπόν για καφέ, μπάρα αλλά και εστιατόρια. Από εκεί και πέρα, φυσικά, μετέπειτα θα ακολουθήσουν και οι δηλώσεις των αρμόδιων φορέων και των υφυπουργών, φυσικά, για την επανέναρξη με τα νέα μέτρα όσον αφορά τις αποστάσεις μεταξύ των τραπεζιών, τα νέα δεδομένα υγειονομικού όσον αφορά την εξυπηρέτηση των πελατών, τι πρέπει όμως να τηρούν και οι εργαζόμενοι αλλά και οι πελάτες του κάθε καταστήματος. Να τονίσουμε ότι κάποια έχουν δοθεί σε δημοσιότητα μέχρι στιγμής όσον αφορά την απόσταση μεταξύ των τραπεζιών, τραπεζοκαθισμάτων, αλλά φυσικά και το ζήτημα με τους πελάτες. Πρέπει να σου πω ωστόσο ταυτόχρονα ότι με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον περιμένουμε και τα υγειονομικά πρωτόκολλα όσον αφορά για τον τομέα του τουρισμού, καθώς σύμφωνα και με τις τελευταίες δηλώσεις των αρμόδιων φορέων, από ό,τι φαίνεται προσπαθούν με όλες τις δυνάμεις τους να μην μετατρέψουν τα ξενοδοχεία σε μικρές κλινικές και νοσοκομεία. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες δηλώσεις, αλλά και του Υφυπουργού λοιπόν Εσωτερικών, από ό,τι φαίνεται υπάρχει ένας πολύ μεγάλος αγώνας, όπως τονίζει και ο Υφυπουργός Τουρισμού, ωστόσο να μην δημιουργηθούν τέτοιες καταστάσεις και να μπορέσουν να βγουν όλοι κερδισμένοι, και ξενοδόχοι και πελάτες
και όλοι μέσα στο φάρτο θέμα της υγείας, αλλά φυσικά και η εξέλιξη της πανδημίας. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι τα πρώτα δεδομένα είναι θετικά. Ήδη υπάρχουν και για την, και για την περιοχή μας τηλεδιασκέψεις με το ζήτημα του κορονοϊού αλλά και του τουρισμού. Τη Δευτέρα, χθες, είχαμε το απόγευμα την τηλεδιάσκεψη της Θάσου, επιπροεδρίας του κύριου Λευτέρη Κυριακίδη, του Δημάρχου Θάσου, που αποφασίστηκαν αρκετά ζητήματα όσον αφορά και για το νησί της Θάσου. Μεταξύ από αυτών ήταν εκεί η ενίσχυση του κέντρου υγείας για να μπορέσει να υπάρξει μια καλύτερη αντιμετώπιση τυχών κρουσμάτων, αλλά φυσικά και να χαρακτηριστεί το νησί ως ασφαλής προορισμός, τουριστικός προορισμός, καθώς δεν είχαμε κάποιο κρούσμα. Από εκεί και πέρα έχει συζητηθεί να ξανυπάρξει και επόμενη τηλεδιάσκεψη από την Πέμπτη, όπου θα έχουμε και τα επίσημα πρωτόκολλα υγείας όσον αφορά τον τουρισμό, αλλά φυσικά και την τήρηση στο ξενοδοχειακό τομέα. Μάλιστα. Δεν έχω κάτι να πω. Εμείς να σου πούμε ότι σου ετοιμάζαμε εδώ πέρα την υπεύθυνη του καταστήματος, αλλά δυστυχώς πήγε στο κομμωτήριο η γυναίκα και έχει αργήσει λίγο. Να προσπαθούν είναι... όλοι να ετοιμαστούν για τη Δευτέρα. Να είναι και έτοιμη η γυναίκα να υποδεχτεί τους πελάτες. Εντάξει, τι να κάνουμε. Γυναίκες είστε. Προσέχετε τα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε εμείς να συνεχίσουμε και θα παρακαλέσω το κοντρόλ να πει στη γραμματεία εκεί αν μπορούμε να καλέσουμε και να έρθουμε σε επαφή με τον Δήμαρχο Παρανεστίου. Δήμος Παρανεστίου, λοιπόν, να τυπήσουμε εκεί, να το βρούμε το τηλέφωνο και να πάρουμε τον Δήμαρχο Παρανεστίου, εάν μπορούμε να τον έχουμε λίγο πριν το κλείσιμο, για να συζητήσουμε για ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που αφορά εκεί την περιοχή του Δήμου Παρανεστίου. Λοιπόν, δυστυχώς δεν έχει καταστεί δυνατόν να επικοινωνήσουμε ακόμα με τον πρόεδρο των αστικών λεωφορείων, για να μάθουμε για αυτό που σας είπα. Πάντως, αυτό είναι το θέμα, δεν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή, όσον αφορά τα δρομολόγια. Τα δρομολόγια επανέρχονται σιγά-σιγά. Ήδη το μεγαλύτερο ποσοστό των δρομολογίων έχει ξεκινήσει. Αναμένεται να ξεκινήσουν και τα υπόλοιπα. Τα είχαμε όλα. Έχουμε και τα εξώδικα. Εξώδικο κραουνάκι. Ακούστε. Ακούστε να δείτε πόσο... Θου, κύριε φυλακή, το στόματί μου. Θα λέγα εγώ. Θου, κύριε φυλακή, το στόματί μου και θύραν περιοχής περί τα χείλη μου, λένε στην εκκλησία, τη σκιά μας. Εξώδικο απέστειλε, λέει, ο Σταμάτης Κραουνάκης προς το Δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, για τη συναυλία της Άλκης της Πρωτοψάλτη μπροστά από το Μέγαρο Μαξίμου. Ακούστε, ακούστε. Αν την έκανε ο κολλητός του, ποιος είναι ο κολλητός του, κύριος Πολάκης, δεν θα έλεγε Μούγκα στη Στρούγκα θα ήταν. Τώρα, γιατί είπε και το τραγούδι αυτό που είχε γράψει αυτός κτλ. Τώρα κάνει εξώδικο στον Μπακογιάννη. Κραουνάκης. Παρακαλώ. Στο τηλέφωνο. Καλημέρα. Καλημέρα. Παίρνω από τη Λαχανά. Λαχανά. Κοιτάξτε, ναι, να ακούστε λίγο. Περάσαν τις προάλλες, μερικές μέρες και κόψαν τα χόρτα. Μάλιστα. Μέχρι το μισό δρόμο ήρθε μια κοπέλα, τα σκούπισε. Το άλλο μισό, που είμαι και εγώ και είναι και πιο εκεί ακόμη λίγο, τα αφήσανε έτσι τα χόρτα. Mm. Ούτε έρχονται να σκουπίσουν καθόλου. Αυτή την έβλεπα την κοπέλα, λέω θα έρθει και από εδώ. Mm. Βλέπω έφυγε, πίσω πήγε. Mm. Καλά, έχει εδώ, δεν υπάρχει κόσμος. Πέστε το, δεν έχω και κανένα τηλέφωνο για το Δήμο. Μα περνάει και από εδώ λίγο. Πότε έγινε αυτό? Αυτό να έχει μερικές μέρες. Πότε ήταν για σήμερα την Τρίτη? Παρασκευή ήταν. Μάλιστα. Μήπως ξανάρθουνε, λέω. Μήπως, ξέρω εγώ, κάπου αλλού σκοντάψανε και δεν ήρθαν ακόμη. Τόσες μέρες η κοπέλα ήρθε μέχρι τη μέση, σκούπισε λίγο και μετά βλέπω έφυγε, δεν φάνηκε. Μισό λεπτό. Οδοκαθαριστής ήρθε και τα σκούπισε. Όχι, κοπέλα, μια κοπέλα. Πώς σκουπίζει. Οδοκαθαριστής, ναι, αυτό. Ναι. Και τι, μετά από τα χόρτα ήταν αυτή, σκούπισε. Αλλά μετά δεν ήρθε από εδώ πιο επάνω. Το μισό δρόμο δηλαδή σκούπισε. Και τα άλλα έτσι περιμένουν. Εγώ, πολλά χόρτα, πολλά. Είχε, βέβαια. Μάλιστα.
Άσε, δεν τα πήραν κιόλας εκεί στις παράγγες, ξέρεις, ήρθες μια φορά και τα είδες. Εκεί ναι. Τα πήγε, τα έκοψε λίγο, τα αφήσανε εκεί και φύγανε. Μάλιστα. Τέλος πάντων, αλλά και από την άλλη μεριά από εδώ που είμαι κι εγώ, έτσι είναι πλερωμένα, πεσμένα όλα τα χόρτα. Ελάτε, σκουπίστε τα γεια, μισές δουλειές κάνουνε, μωρέ. Καλώς, θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε. Κάτι κάντε, σας παρακαλώ, άντε, ευχαριστώ. Γεια σας, γεια σας, γεια σας, γεια σας. Λέγαμε προηγουμένως για το εξώδικο του κυρίου Κραουνάκη. Ναι. Διαμαρτύρεται, λέει, για το γεγονός ότι δεν ρωτήθηκε προκειμένου να δώσει την εκ νόμου απαιτούμενη έγκρισή του για να ερμηνευτούν τραγούδια του, δεδομένου που αποτελεί παραβίαση των πνευματικών του δικαιωμάτων. Επειδή κάθε μέλος του Οικείου Επαγγελματικού Σωματείου κτλ. Κτλ. Ειλικρινά δεν θέλω να πω τίποτα. Γιατί αν πω, θα ξεφύγω τόσο πολύ που θα με μαζεύουνε. Και επειδή καραδοκεί, όπως σας έχω πει και άλλες φορές στο εσωρού, θα προτιμήσω να το βουλώσω και να μην πω το παραμικρό. Ύμνους, έλεγε ο κύριος Κραουνάκης για τον φίλο του, τον κολλητό του, τον Πολάκη. Τώρα, προφανώς γιατί έχει μια πικρία, προφανώς για το ένα, προφανώς για το άλλο, βρήκε τώρα να στείλει εξώδικο στον Πακογιάννη για τη συναυλία της Ευτής που σταμάτησε Μαξίμου και είπαν δικά τραγούδια. Συγγνώμη, αλλά κατά τη δική μου ταπεινή άποψη, εγώ αυτά όλα τα θεωρώ μικρόψυχα, για να μην πω καμιά άλλη λέξη. Μικρόψυχα όμως, όσο δεν πάει άλλο. Δεν θα πω τίποτα άλλο, όχι. Μέχρι εδώ. Πλάκα κάνετε τώρα, ρε παιδιά. Σήμερα μάλλον μου κάνετε πλάκα. Σας έχω δώσει 10 τηλέφωνα και δεν ανταποκρίθηκε κανένας. Μόνο ο γιατρός, ο Σωτηρόπουλος. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Τι να πω κι εγώ, δηλαδή, απίστευτο. Είναι δυνατόν? Τι καντεμιά είναι αυτή σήμερα? Να μην μπορώ να συζητήσω για κανένα απολύτως θέμα. 10 ανθρώπους ζήτησα, κανένας δεν μας έκατσε. Το Λαζαρίδη, τον Μπλούχο, τον Δήμαρχο Παρανιστίου, τον Πρόεδρο των Αστικών, τον ένα, τον άλλο, κανείς. Τι κάνανε, πεθάναν όλοι? Λοιπόν, όπως βλέπετε δεν είναι το ευκολότερο πράγμα να μπορείς να είσαι σε μια εκπομπή, να μπορείς να την πας ομαλά, όμορφα και να έχεις και κάποιες ενημερώσεις. Δεν γίνεται. Δεν μπορείς να τους κλείνεις, ας πούμε, ραντεβού από χτες και να τους επικοινωνείς σήμερα. Τηλέφωνο είναι, εργάσιμη ώρα είναι. Λες, θα πάρω ένα τηλέφωνο, το σηκώσει. Έλα, ναι. Λογαριάζεις χωρίς τον ξενοδόχο. Λοιπόν, για την εστίαση τα είπαμε. Άλλο αυτό τώρα, ταξίδια με πλοίο, λέει, εν μέσω κονέου. Αυτό είναι, θα υπάρχει ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα συμπληρώνουν οι επιβάτες πριν επιβιβαστούν και έχει ένα σωρό ερωτήματα. Σας είπα, έχουν αλλάξει τα πάντα. Το ξέρετε κι εσείς, δηλαδή, χρειάζεται να σας το πω εγώ. Οι νεκροί, βέβαια, στη χώρα μας με μόλις 2 κρούσματα καινούρια έχουν φτάσει στους 165. Είναι αυτό που είπα και χθες. Τσούκου, 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 η αλυσίδα μεγαλώνει των συνανθρώπων που χάνουν τη ζωή τους από αυτή την πανδημία. Μπορεί να είμαστε στην καλύτερη από όλο τον κόσμο κατάσταση, αλλά δεν πάβει να έχουν χαθεί και 165 συνάνθρωποι μας μέχρι τώρα. Ξεχωριστά από την γρίπη που είχαμε γύρω στα 100 θύματα την φετινή περίοδο. Ακούω απ' έξω εδώ από το παράθυρο κοπάδι με γλάρους να... πώς το λένε? Να φωνάζει. Και αυτό δείχνει, ξέρετε πώς λένε οι καπιτανοί, ότι θα αλλάξει ο καιρός. Έρχεται δηλαδή αυτό που σας είπα, μια αλλαγή του καιρού. Η τραγική φιγούρα, η μάνα της Ελένης στο Παλούδι,
που δολοφονήθηκε με το πιο ανέσχετο τρόπο, βιάστηκε, δολοφονήθηκε και πετάχτηκε στη θάλασσα και μάλιστα ζωντανή, έκανε μια δήλωση που λέει πολλά. «Ντρέπομαι που γεννήθηκα Ελληνίδα σε αυτή τη χώρα που με προδίδει συνεχώς». Μια γυναίκα που έχασε το παιδί της με τον χειρότερο τρόπο και προσπαθούν κάποιοι να αποσπάσουν κάποιο... Θα μου πεις, είναι η δουλειά τους. Είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο το να υπερασπίζεσαι και τον πιο στιγνό δολοφόνο. Διάβασα χτες ότι ένας κάποιος εδώ στην Ελλάδα, που ήταν, δεν θυμάμαι περιοχή, είχε σκοτώσει τα τρία παιδιά του που πίστευε ότι δεν είναι δικά του παιδιά και ότι η σύζυγός του τα είχε κάνει, μόνο το ένα πίστευε ότι είναι δικό του, το κοριτσάκι, τα είχε κάνει με άλλον και τα πέταξε τα παιδιά μες στο ποτάμι πριν 20 τόσα χρόνια. Μετά από 20 τόσα χρόνια αποφυλακίστηκε. Αυτό δεν είναι ισόβια. Αυτό δεν είναι ισόβια. Ισόβια, το λέει η λέξη, ισόβια. Μέσα. Για κάποια εγκλήματα ειδικά, μέσα, αφού έχει καταργηθεί η ποινή του θανάτου και δεν το επιτρέπει η θρησκεία μας κτλ. Μέσα, ισόβια. Όπως και οι δύο αυτοί που στέρισαν στην καλύτερη ηλικία τη ζωή της Ελένης στο Παλούδι. Ισόβια. Αυτή είναι 20 κάτι χρονών. Δηλαδή, στα 40 τόσα τους θα βγουν και θα συνεχίσουν τη ζωή τους, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και η γυναίκα που έχασε, η μάνα που έχασε το παιδί της, τι θα γίνει αυτή η μάνα. Πώς θα το ξεπεράσει μετά από έξω, γιατί ποτέ οι γονείς δεν ξεπερνάνε το χαμό του παιδιού τους. Εντάξει, όλοι οι άλλοι μπορούν να το ξεπεράσουν, όσο και αν ο χρόνος είναι γιατρός, ποτέ. Μια μάνα, ποτέ. Και βγήκε ο ένας εκ των δραστών, δεν ξέρω αν ήταν ο Αλβανός ή ο άλλος, ο Έλληνας το καλό παιδί, ναι, γιατί δεν έχει σημασία αν είναι Αλβανός, αν είναι Έλληνας, το ίδιο καθάρματα και αποβράσματα της κοινωνίας είναι και τα δύο. Δεν σημαίνει ότι επειδή είναι, ο ένας Έλληνας είναι καλός και ο άλλος είναι... Και τον βιάσανε, λέει, που όταν τον κρατούσανε στις φυλακές μέχρι να γίνει δίκη. Τον βιάσανε, λέει. Είναι ο νόμος της φυλακής αυτός. Υπάρχουν άγραφοι νόμοι μέσα στη φυλακή. Υπάρχουν άγραφοι νόμοι όταν είναι ειδικά για τέτοια εγκλήματα, είτε για βιασμούς παιδιών, είτε για σέργησα παιδιά, είτε για τέτοια πράγματα. Υπάρχει ο άγραφος νόμος της φυλακής. Όταν το έκανες, δεν το σκεφτόσουνα. Τώρα το σκέφτηκες. Να καταγγείλεις ότι σε βιάσανε και θα γίνει έρευνα, λέει και τα λοιπά. Εγώ σας λέω ότι δεν πρόκειται να βρεθεί τίποτα από την έρευνα. Τίποτα απολύτως. Γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Για να νιώσεις και εσύ την τιμωρία στο πετσί σου. Αυτό που έκανες, δεν σ' αρέσει να το κάνουνε. Γιατί το έκανες στην κοπέλα. Για πες. Λοιπόν. Πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε με όλα αυτά. Δεν καταφέραμε να επικοινωνήσουμε με κάποιους που θέλαμε να επικοινωνήσουμε, ούτε με τον πρόεδρο των αστικών, ούτε με τον δήμαρχο Παρανιστίου, αλλά okay, θα τα κρατήσουμε για αύριο και τα δύο, να είστε σίγουροι, και θα σας ενημερώσουμε. Λοιπόν, εδώ, αφού σας ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή σας, θα πάμε να κλείσουμε με αυτό που ξεκίνησε η εκπομπή μας, αποδίδοντας έτσι ελάχιστο φόρο τιμής στη σημερινή μέρα, που δεν είναι άλλη από την ημέρα που πριν από 101 χρόνια έγινε η χειρότερη σφαγή που θα μπορούσε να γίνει, η γενοκτονία των Ποντίων με 353.000 νεκρούς. 353.000 νεκρούς. Λοιπόν, και εμείς θέλοντας να τιμήσουμε αυτή τη μέρα και σαν κανάλι και εγώ προσωπικά σαν άνθρωπος και σαν δημοσιογράφος γενικότερα, θέλω να πάμε να κλείσουμε με ένα τραγούδι αφιέρωμα στην σημερινή μέρα. Εγώ σας ευχαριστώ που και σήμερα ήσασταν κοντά μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας Θεού θέλοντος για αύριο στις 10. Στότε να προσέχετε πάρα πολύ. Πάμε.
πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Την πατρίδα με χάσα, έκλαψα και πονέσα. Λύουμε κι αρρώθη μου, οι οι, να ασφάλω και πορώ. Λύουμε κι αρρώθη μου, οι οι, να ασφάλω και πορώ. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά, οι οι, οι οι, και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πεινά, οι οι, οι οι, και το μάτια με πλήνα. Τα φύλλα με χάσα, δε θάψα και με σπαλά. Τα φύλλα με χάσα, δε θάψα και με σπαλά. Δε με τέρτσα να στορώ, οι οι, οι οι, και στο ψόπο μου κουβαλώ. Δε με τέρτσα να στορώ, οι οι, οι οι, και στο ψόπο μου κουβαλώ. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά, οι οι, οι οι, και το μάτια με πεινά. Νερό πόνα σε πεινά, οι οι, οι οι, και το μάτια με πλήνα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Εκκλησία σε ρήμα, μοναστήρια καντήλα. Πόρτας και παράθυρα, οι οι, οι οι, επαιμάν άκρα νύχτα. Πόρτας και παράθυρα, οι οι, οι οι, επαιμάν άκρα νύχτα. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Μια κι άλλο στη ζωή, στο πεγάδι συναυλή. Νερό πόνα σε πεινά, οι οι, οι οι, και το μάτια με πλήνα. Νερό πόνα σε πεινά, οι οι, οι οι, και το μάτια με πλήνα.